Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε πάντοτε στο Λίμπερο, στους 107 και 4, μέχρι και τις 7 θα τα πούμε και σήμερα. Με τον Χρήστο και ο Σπίνο μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και εσάς να επικοινωνείτε μέσω μηνυματών FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να σας πω ότι το SMS κοστίζει 1,24 είναι η χρέωσή του, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Το μπάσκετ είναι στο επίκεντρο γιατί υπάρχουν θέματα δικαστικά τα οποία ευτυχώς για ένα διάστημα όσον αφορά την κατάπτωση συγκητικής επιστολής ξεπεράστηκαν. Δόθηκαν αναβολές επαόριστον στις υποθέσεις που ήταν να εκδικαστούν σήμερα το μεσημέρι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αλλά δεν σημαίνει ότι φυσικά λύθηκαν αυτόματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΑΕΑΡΕΣ επειδή απλά δόθηκαν αυτές οι αναβολές. Όπως και να έχει, πάντως ήταν μια βαθιά ανάσα που κατάφερε και πήρε ο Άρης με τη συνδρομή των νομικών αλλά και με την βοήθεια ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα του κυρίου Πλιάκη, ο οποίος και πάλι έβαλε το χέρι στην τσέπη και βοήθησε, χωρίς μάλιστα ο ίδιος ποτέ να επιδιώκει τη δημοσιότητα, τη λέζα που λέμε, τη λεζάντα. Ίσα-ίσα ένας άνθρωπος πάρα πολύ χαμηλών τόνων και από τους ελάχιστους που βοηθάει πραγματικά και δείχνει εμπράκτως πόσο αγαπάει αυτή την ομάδα, χωρίς να έχει μάλιστα κάποιο θεσμικό ρόλο. Βοήθησε και πάλι, ειδικά στην περίπτωση του Σκορδίλη, και θα τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, δίνοντάς σας το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη σήμερα, που ήταν μια σημαντική μέρα για τον μπάσκετ του Άρη. Το ποδόσφαιρο από την άλλη συνεχίζει και κορυφώνει σιγά σιγά την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό στις 3 ώρα το μεσημέρι, δίχως μάλιστα κανένα απολύτως πρόβλημα αγωνιστικό για τον Δημήτρη Σπάνο, και αυτό ασφαλώς είναι ευχάριστο. Έχει όλους τους ποδοσφαιριστές, δεν έχει καμία απουσία είτε τιμωρίας είτε από κάποιο τραυματισμό και μπορεί να κάνει τα πλάνα του διαλέγοντας αυτούς που θεωρεί τους καταλληλότερους για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Πανσεραϊκό. Θα δώσουμε και το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δυνατά μπήκε αυτό, τι ήτανε, δυνατό. Το μπάσκετ, όπως είπε και ο Αλέξης, είναι το σημείο στο οποίο θα επικεντρωθούμε σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια, μιλάμε για ένα θέατρο του παραλόγου με την διοίκηση απούσα, με τον δικηγόρο που έχει σκοτωθεί με τη διοίκηση και έχει αποχωρήσει να είναι αυτός που εκπροσωπεί την ομάδα στα δικαστήρια, με ανθρώπους που δεν έχουν κανένα απολύτως θεσμικό ρόλο να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν σώζοντας την ομάδα από πολύ μεγαλύτερους μπελάδες, με τον κόσμο να παρακολουθεί και την ίδια στιγμή να προσπαθεί με τον οβολόν του και αυτός με ένα κάλεσμα για την άλλη Τετάρτη στο παιχνίδι με το Λαύριο να βοηθήσει όπως μπορεί. Την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά να παίρνουν τηλέφωνο οι του Λάσκαρη και να ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά από τις χθεσινές εισπράξεις του αγώνα, που ήταν και ίσα ίσα τα έξοδα του αγώνα. Δηλαδή δεν είχε και πολύ κόσμο στο γήπεδο. Να υπάρχει αυτή η επιστολή του Λάσκαρη που να λέει σας δίνω τις μετοχές αλλά κρατήστε τα χρέη. Πολύ ωραία, μια χαρά. Και την ομάδα να βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνεστε, στο σημείο 0 αυτή τη στιγμή. Αλλά παράλληλα θεωρώ ότι αναδεικνύονται και κάποια πράγματα, κάποιες συμπεριφορές, κάποιες καταστάσεις, πέρα από τους ανθρώπους όπως ο κύριος Πλιάκης που βοηθάει έμπραχτα με χρήματα, γιατί όσοι ακούνε χρήματα να δώσουν εξαφανίζονται, αλλά αυτός ο άνθρωπος χωρίς κανένα όφελος το πράττει. Πέρα από αυτόν δηλαδή που κυριολεκτικά έσωσε την κατάσταση στην παράταση, να πούμε, γιατί είναι και μπάσκετ, δεν είναι ποδόσφαιρο, να πούμε στο 90, στην παράταση του αγώνα, μπορούμε να αξιολογούμε και συμπεριφορές που εγώ πολλές φορές τις συγκρίνω και με το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, αλλά τώρα μιλάμε για το μπάσκετ και βλέπουμε περιπτώσεις όπως του Σίμτσακ που θα μπορούσε να πάρει τα χρήματά του, μια χαρά, με την κατάπτυξη εγγυητικής, αλλά χωρίς να γίνει κανένας απολύτως διακανονισμός από την πλευρά του, χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ από τα 40 πόσα, 38 πόσα του χρωστάνε, δέχτηκε να υπάρξει αναβολή στην υπόθεσή του, ώστε πρώτα να βρεθεί μια λύση
όπως μπορεί να βρεθεί μια λύση στον Άρη και μετά να πάει σε μια διαδικασία να εισπράξει χρήματα, τα οποία, προσέξτε, είναι δεδουλευμένα του Σίμτσακ και δεν είναι χρήματα του επόμενου χρόνου του συμβολαίου ή χρήματα από κάποια ρήτρα ή οτιδήποτε άλλο που δεν έχει δουλέψει. Είναι χρήματα δεδουλευμένα, τα οποία φυσικά και τα δικαιούται και τα τίμησε, και τα τίμησε και όσο λίγοι που φόρεσαν τη φανέλα του Άρη. Όλα αυτά, δεν ξέρω βέβαια πόσες φορές ακόμα θα το πούμε, ότι είναι μαθήματα για όλους μας, οι συμπεριφορές, το γεγονός ότι δεν πρέπει να ηρωποιούμε κανέναν, αλλά και δεν πρέπει ποτέ να σηκώνουμε στα χέρια κάποιον που απλά κάνει το αυτονόητο του να πληρώνει δηλαδή χρέη που είτε ο ίδιος δημιούργησε ή να αποπληρώνει με τα έσοδα της ομάδας οφειλές της ομάδας ή να φέρνει καλούς παίκτες ή να κάνει καλές μεταγραφές. Στον Άρη, με όλα όσα έχουμε βιώσει, όταν κάποιος μας το δείχνει αυτό για ένα χρονικό διάστημα, όπως έγινε με τον Λάσκαρη τον πρώτο χρόνο της θητείας του, είμαστε έτοιμοι και το κάνουμε να τον σηκώσουμε στα χέρια, να λέμε Λάσκαρη θε, εκτός από την ΚΑΕ, πάρ' και την ΠΑΕ, να εξωστρακίζουμε τον οποιοδήποτε προσπαθούσε να ασκήσει κριτική, αλλά και όποιον παράγοντα θα μπορούσε να κάνει μια δημιουργική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός επί 1,5 χρόνο στη συνέχεια να κάνει το απόλυτο τίποτα και να φτάνουμε σήμερα στην κατάσταση που έχει φτάσει η ομάδα. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά που λέμε τώρα να τα πούμε τότε. Και ακόμα και αν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τα έλεγαν τότε, αντιλαμβάνεστε την υποδοχή που έτυχαν από την πλειοψηφία του κόσμου. Και επειδή τώρα η στοχοποίηση είναι πολύ πιο εύκολη μέσα από τα Facebook, τα Instagram και τα Twitter, αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με αρκετό κόσμο που άσκησε κριτική στο Λάσκαρη, όχι για κανένα φοβερό και τρομερό θέμα όπως είναι τα τωρινά, αλλά ακόμα και αν ασκούσεις κριτική για το Champions Basketball League, την απουσία του Άρη από τα κέντρα των αποφάσεων και την διαιτησία. Αμέσως σου κολούσαν μία ταμπέλα, αμέσως έμπαινε στο στόχαστρο, γιατί κόπηκε το χαρτζιλίκι και διάφορα άλλα φεδρά που ακούγονταν τότε, από ανθρώπους βεβαίως που τώρα έχουν λουφάξει, έχουν κάνει την κυβίστησή τους, έχουν εξαφανιστεί και αφήνουν τον Άρη να τον παρασύρει ο κύριος Λάσκαρης και η παρέα του, που δεν είναι και πολύ μεγάλη παρέα του, στη Θεσσαλονίκη, ίσα ίσα, πλέον δεν νομίζω ότι έχει και παρέες, και να γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Το ζήτημα βέβαια είναι όχι τι έγινε στο παρελθόν, αυτό αποτελεί μάθημα, το ζήτημα είναι τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Και σίγουρα σήμερα αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι είναι και εφτάψυχος ο Άρης και δεν του αξίζει του Άρη να διαλυθεί με τέτοιο τρόπο. Γιατί πραγματικά αν είχε να κάνει μόνο με τον κύριο Λάσκαρη και αν αδιαφορούσαν ή, να μην το πω αδιαφορούσαν, αν δεν είχαν γνώση της κατάστασης άνθρωποι όπως ο κύριος Πλιάκης να ενδιαφερθούν από μόνοι τους, να βάλουν την υπογραφή τους για χρέη άλλων, τότε πάρα πολύ απλά στις επόμενες 15 μέρες ο Άρης θα ήταν με το πιστόλι στον πρόταφο και θα αρκούσε κάποιος να πατήσει τη σκανδάλη. Όπου 15 μέρες βάλτε την ανανέωση της εγγυητικής επιστολής. Που βέβαια και εκεί, προσέξτε λίγο, εμείς λέμε, εγώ σας λέω ότι βρισκόταν εγώ και ο Αλέξης και βάζαμε τα 60 χιλιάρικα. Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς και να βάλουμε τα 60 χιλιάρικα την εγγυητική επιστολή. Τα 60 χιλιάρικα θα έπρεπε να τα καταθέσει ο κύριος Λάσκαρης. Την εγγυητική επιστολή θα έπρεπε να την καταθέσει ο κύριος Λάσκαρης. Και πείτε μου εσείς ότι υπάρχει ένας αυτή τη στιγμή στην οικογένεια του Άρη που τον εμπιστεύεται να του δώσει τα 60 χιλιάρικα για να τα καταθέσει ως εγγυητική επιστολή για τον Άρη. Ή τον εμπιστεύεται, θα του δώσει τα 780.000 ευρώ που έχουν απομείνει στο άρθρο 99 και θα πάει να τα πληρώσει. Αυτή είναι η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει να στείλουμε και εμείς και όλοι όσοι έχουν μικρόφωνο, αλλά και όλοι όσοι ασχολείστε και αγαπάτε αυτή την ομάδα, να αφήσουμε τα Facebook, να αφήσουμε τα Instagram, να αφήσουμε τα Twitter και την άλλη Τετάρτη να είναι γεμάτο το παλέ. Να είναι γεμάτο για δύο λόγους. Να είναι γεμάτο το παλέ γιατί πρέπει ο Άρης να κερδίσει το Λαύριο και να είναι γεμάτο το παλέ γιατί θα είναι και μια σημαντική βοήθεια, συνδρομή, οικονομική ανάσα προς την ομάδα να καταφέρει να αποπληρώσει έστω 2-3 τρύπες να κλείσει. Νομίζω ότι και μέχρι το τέλος της σεζόν αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνει ο φίλαθλος του Άρη που αγαπάει την ομάδα και μιλάει για τον Αυτοκράτορα. Γιατί αν είναι να μιλάμε για τον Αυτοκράτορα και να είναι
200 και 300 άτομα στο κήπεδο, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν κάνουμε. Τώρα χρειάζεται η ομάδα την ανταπόδοση, αν θέλετε, από τον κόσμο, ο οποίος νιώθει περήφανος που είναι αριανός και μπασκετικός, ειδικά αριανός, και έχει τους τίτλους στο ταβάνι και ο Γκάλης και ο Γιαννάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε στην τσέπη κανενός λάσκαρη, παρά την αγωνία που εξέφραζε και χθες, αλλά θα πάνε σε υποχρεώσεις της ομάδας, θα πάνε σε διακανονισμούς, θα πάνε στους παίκτες που είναι τώρα στην ομάδα, θα πάνε στους υπαλλήλους που είναι στην ομάδα και είναι πόσους μήνες απλήρωτοι, και θα πάνε τέλος πάντων εκεί που πρέπει να πάνε για να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία που λέγεται ΚΑΕ Άρης. Δυστυχώς ο Άρης όμως είναι για μια ακόμη φορά το θύμα. Έδειξε πάρα πολύ αργά αντανακλαστικά. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες είχε ουσιαστικά σταματήσει. Υπήρχε παύση πληρωμών από την πλευρά του Δάσκαρη. Μιλάμε για πάρα πολλούς μήνες. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Και τρέχουμε τώρα στο και πέντε να σώσουμε την κατάσταση. Και τρέχει και πάλι ο κόσμος. Καλούμε δηλαδή πάλι τον κόσμο να βοηθήσει για να βγάλει ένα ακόμη τμήμα. Ένα τμήμα, το TEM φυσικά. Το μπασκετικό. Από την, δεν μπορεί μόνο του ο κόσμος. Δεν μπορεί μόνο του και δεν μπορούμε διαρκώς να του ζητούμε. Έχει αρχίσει και κουράζει πραγματικά αυτό και το καταλαβαίνω. Ο κόσμος δεν μπορεί και το λέει. Δεν γίνεται κάθε φορά εμείς να βγάζουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Και ούτε μπορούμε εμείς από το υστέρημά μας, σε δύσκολες εποχές, να βοηθήσουμε. Να βοηθήσει, okay, και τι έγινε. Απλά θα βουλώσει μία τρύπα, θα κλείσει μία τρύπα. Αυτό τίποτα λέμε, παραπάνω δεν, δεν μπορεί να κάνει. Όχι, υπάρχει μία διαφορά όμως. Θα πρέπει ο Άρης ως οργανισμός γενικότερα, γιατί την έχει πατήσει τα τελευταία χρόνια ούκο λίγες φορές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, να μην παραμυθιάζεται και να ρίχνει πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Και να λειτουργεί πολύ πιο άμεσα. Και όχι όταν πια έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Γιατί και πάλι έχει φτάσει το μαχαίρι και ο κόμπος πάρα πολύ βαθιά. Και καλούμε να διαχειριστούμε τώρα πόσα, 4 εκατομμύρια, 4,5, πόσα έχει φτάσει τώρα το χρέος. Καλά, αυτά μπορούν να γίνουν λιγότερα. Ναι, μπορούν να γίνουν σίγουρα, αλλά και να υπάρχει μια κατάσταση η οποία θα ξεκινήσει κάποιες διαπραγματεύσεις υπό διαφορετικές συνθήκες. Γιατί τώρα δεν πιστεύει κανένας στο Λάσκαρη και δεν μπαίνει σε διάθεση να διαπραγματευτεί. Εγώ, όταν λέω ο κόσμος, δίνω ένα 10% να συνδράμει στο οικονομικό και το υπόλοιπο όλο η προσφορά του κόσμου την θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική σε πολλά άλλα ζητήματα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό ένα γεμάτο γήπεδο και είναι τελείως διαφορετικό ένα άδειο γήπεδο ως προς την αντιμετώπιση που έχεις και από την άλλη πλευρά, τον όποιο μάνατζερ, παίκτη ή οτιδήποτε άλλο, και από τα όποια θεσμικά όργανα και γενικότερα από τους πολιτικούς, από όποιους μπορούν να επηρεάσουν καταστάσεις. Δεν είναι, είναι και το αγωνιστικό. Εμά πάει κερδίσει, παιδιά, για αγωνιστικούς. Και το αγωνιστικό. Δηλαδή. Εγώ λοιπόν τη συνδρομή του κόσμου δεν τη λέω. Να κερδίσει το Λαύριο. Είναι πολύ χαμηλά στην αθμολογία. Θα έχουμε άλλα θέματα δηλαδή, άμα ο Άρης συνεχίζει και χάνει στο πρωτάθλημα. Δεν το λέω την άποψη των χρημάτων τόσο στον κόσμο. Γιατί όπως είπες και εσύ, τι να κάνει και ο κόσμος το εισιτήριό του. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να βοηθήσει. Στο μπάσκετ κάθε τρεις και λίγο βοηθάτε, χανόμαστε. Εντάξει, και από την άλλη, αυτή είναι και η διαφορά του Άρη. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι διαφορά, αλλά δεν γίνεται να συμβαίνει κάθε φορά αυτό. Πια είναι. Καλά, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή, συγγνώμη, άστο οικονομικό. Δεν πρέπει ο κόσμος του Άρη να είναι στο γήπεδο. Ναι, έχει καταντήσει όμως κουραστικό και γραφικό πλέον να ζητάμε πάντα από τον κόσμο δυστυχώς να βοηθάει, διότι είναι ανεπαρκής ολόκληρος ο οργανισμός. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ενδεχομένως στο ξεκίνημα της παρουσίας του Λάσκαρη τι θα γίνει, αλλά όταν άρχισε. Μετά από 1,5 χρόνο την παύση πληρωμών και άρχισε να μήνα με το μήνα τα προβλήματα να γίνονται όλο και μεγαλύτερα και πλέον ήταν ξεκάθαρο όταν βγήκε το θέμα το δικαστικό ότι εδώ έχουμε τεράστιο ζήτημα, γιατί αφήσαμε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες και ερχόμαστε τώρα και προσπαθούμε να σώσουμε το καράβι. Γιατί θα σου πει κάποιος, όταν υπάρχει 90%. Ναι, υπάρχει 90%. Έλεγε τότε για τις χορηγίες. Και τώρα με την επιστολή που κυκλοφορεί, χωρίς να την έχουμε δει βέβαια, μα το ίδιο πράγμα λέει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι μας κοροϊδεύει από τότε. Δηλαδή ακόμη και τώρα που πλέον το καράβι έχει σχεδόν το μισό βουλιάξει, λέει το ίδιο πράγμα με την επιστολή που έστειλε. Αυτό πρέπει να το πούμε σε αυτούς που το καλοκαίρι που. Εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε οι πρώτοι που τα λέγαμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά τουλάχιστον δεν λέγαμε Λάσκαρη θε, πάρει την ΠΑΕ και δεν αμφισβητούσαμε οποιονδήποτε ασκούσε κριτική. Αλλά το καλοκαίρι λοιπόν που λέγαμε δεν υπάρχει άλλο περιθώριο οτιδήποτε άλλο, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι στοχοποιούσαν τον οποιοδήποτε ασκούσε κριτική στο Λάσκαρη. Και αυτό ξέρεις, δημιουργεί. Είναι συνειδητό δηλαδή. Όταν κάποιος συνειδητά βλέπει ότι αν πει κάτι για το Λάσκαρη αμέσως
Μπαίνει η φάτσα του, η φωτογραφία του και τα λεγόμενά του σε 5, 6, 7, 10 μπλόγκαριανών. Ναι, και ως πότε δηλαδή θα πρέπει δηλαδή, να ζυγίζουμε. Αυτό είναι σύστημα. Καθένας σας έχει την άποψή του, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι σύστημα, αυτό είναι σύστημα. Ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο Κιός μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Εγώ μπορεί να έχω τη δική μου. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει την. Γιατί πρέπει να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Δεν δηλαδή, είναι δεν θέμα άποψη. Και γιατί εδώ θα πρέπει εγώ, όταν έχω διαφορετική άποψη, να στοχοποιούμε από τους 5-10 που όλη θέμα. Την ημέρα είναι με ένα πληκτρολόγιο. Για να φτάσει ο κάθε Λάσκαρης. Να φτάσει ο κάθε Λάσκαρης. Να κάνει αυτό το οποίο κάνει. Αυτοί όλοι χρήσαντε δεν έχουν καταλάβει, λοιπόν, οι 5, 10, 15, όπως λες, δεν ξέρω, μπλοκ, τι είναι αυτά που λες. Αυτοί, λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή είναι η παθογένεια του Άρη και στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Δεν το έχουν καταλάβει. Τι άλλο πρέπει να γίνει, δηλαδή, για να το καταλάβουν ότι ο Άρης βυθίζεται στην εσωστρέφειά του, επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί δεν πρέπει να το καταλάβουν, γιατί θα το καταλάβουν, γιατί πολλοί από αυτούς το κάνουν επίτηδες. Δεν είναι αριανοί κάποιοι. Κάποιοι άλλοι είναι, κάποιοι ζουν γιατί μόνο από αυτό. Δεν πρέπει τότε εμείς να ασχολούμαστε κόσμο... με το τι λέει ο κάθε στο πληκτρολόγιο και στο διαδίκτυο. Ο κόσμος δηλαδή. Δεν πρέπει να επηρεάζεται. Όχι από αυτούς. Από μένα, από σένα, από τον οποιοδήποτε. Ο κόσμος θα πρέπει να έχει την κρίση του, θα πρέπει να βλέπει γεγονότα, θα πρέπει να βλέπει καταστάσεις. Δεν θα πρέπει να πηγαίνει με πρόσωπα. Θα πρέπει να αξιολογεί και θα πρέπει να είναι ήρεμος. Θα πρέπει να ακούει όλες τις απόψεις. Δηλαδή, εμείς όταν πέρσι, για να φέρω ένα παράδειγμα, από πάρα πολύ νωρίς είχαμε. Εφιστήσει την προσοχή και είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την αδειοδότηση. Θυμάστε τι λέγαμε και από πότε τα λέγαμε. Χωρίς να διεκδικούμε τώρα κάποιες δάφνες ή να μας δώσετε τα εύσημα. Γιατί? Εμείς δηλαδή τότε ήμασταν απέναντι στον Καρυπίδη. Είδε μας έδινε χαρτζηλίκι ο Καρυπίδης και γι' αυτό βγαίναμε εμείς και τα λέγαμε αυτά. Όχι, το λέγαμε γιατί θέλαμε να πάρει άδεια η ομάδα. Ή όπως όταν εγώ προχθές είπα κάτι για τον Τόμπα Παπαδόπουλο, έσπευσε αμέσως κάποιος να πει ότι του βάλα χέρι. Ναι. Λες και δεν ήταν γκέλ. Γκέλα ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη παρουσία του και η συνέντευξη, η press conference που είχε ανακοινωθεί στους δημοσιογράφους. Όλα όσα έχει βιώσει ο κόσμος του Άρη, φυσιολογικό να τον έχει κάνει καχύποπτο. Εγώ έχω κανένα θέμα δηλαδή με τον Παπαδόπουλο τώρα. Δεν θέλω εγώ δηλαδή να βρω το φως μου ως δημοσιογράφη του Άρη που έχουμε και εμείς πληγεί όλα αυτά τα χρόνια πάντα στην ομάδα. Σκέφτεται γιατί έτσι έχει μπει η νοοτροπία, ρε φίλε. Ότι πρέπει ότι ο δημοσιογράφος είναι κακός. Δεν θέλει το δηλαδή καλό όταν από το καλοκαίρι εμείς φέτος λέμε και πάλι δικαιωθήκαμε που πότε την προετοιμασία δεν τα έλεγα ότι η ομάδα δεν έχει φορ. Ναι. Είσαι πολέμος του Σπανού και του Μυροφορίου. Και του Μυροφορίου και του Άρη. Ότι ναι. Ναι, δεν. Το ότι βλέπουμε όχι λέει, κάτι παραπάνω φορ, και ότι ήμασταν εκεί και το είδαμε. Γιατί πας φέτος. Πέρσι δεν λέγαμε το αμυντικό χαφ. Από το καλοκαίρι για το αμυντικό χαφ. Πήρε η ομάδα. Δεν πήρε. Στο τέλος τι δεν τα λέγατε. Πώς δεν τα λέγαμε. Αν όμως η ομάδα κερδίσει και πετύχει, δεν ασχολείται κανένας. Θα σου πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι το πρώτο απ' όλα. Γιατί είναι και επιπροσωπικό. Γιατί θέλω να φέρω ένα δικό μου φόρ, δηλαδή. Ναι, μάλλον. Κάποιοι, ναι. Θα σου πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για όσους ακούνε. Και όσους ακούγαν και εμάς και ακούγαν και άλλους. Για το Μακνίλ. Τη μέρα που είπαμε εδώ στο Λίμπερο για το Μακνίλ και ότι είναι τραγωδία ότι ο Άρης τον χάνει για 20 χιλιάρικα και ότι η διαπραγμάτευση για το Μακνίλ είναι μπακαλίστικη που ανεβαίναν 5-5 χιλιάρικα. Υπήρξαν τύποι που στο Facebook μας ξεφωνίζαν και ξεφωνίζαν την εκπομπή λέγοντας ότι δεν παίρνουμε χαρτζηλίκια από το Λάσκαρη. Και επειδή δεν παίρνουμε χαρτζηλίκια από το Λάσκαρη, γι' αυτό τα λέμε αυτά για το Μακνίλ. Και θα φέρουν καλύτερους παίκτες. Τους φέρανε. Από τα 150 του Μακνίλ πήγαμε στα 250 του Μάρμπλ. Από τα 140 του White πήγαμε στα 250 στον αντικαταστάτη του. Αλλά εμείς όταν είπαμε για το Μακνίλ ότι κάνουν λάθος στη διαπραγμάτευση, τα λέγαμε γιατί θέλαμε χαρτζηλίκι από το Λάσκαρη. Όταν λοιπόν ο κόσμος μπαίνει σε μια τέτοια νοοτροπία, οτιδήποτε και αν του λες, οποιοδήποτε καμπανάκι και χτυπήσεις, ή ακόμα και αν κάνουμε λάθος, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουμε λάθος εκτίμηση. Δεν θα σκεφτεί ότι έκανες λάθος εκτίμηση. Θα σκεφτεί ότι είχες κάτι από πίσω που ήθελες να πετύχεις. Ένα λάθος, δεν κατάλαβα. Μπορεί να δούμε κάτι και να. 22 χρόνια είμαστε εκεί δυο στον χώρο. Δεκάδες λάθη έχουμε κάνει. Ήμαρτον. Αλλά είναι αυτό. Και το θέμα του Μακνίλ, το πιο χαρακτηριστικό. Την ίδια στιγμή, αλλού υμνούνταν ο Λάσκαρης για το Μακνίλ. Και σιγά το Μακνίλ και ποιο παίκτη είναι ο Μακνίλ. Τον βγάλανε ότι κάπνιζε μαύρο, άσπρο, κόκκινο. Στην αρχή να δούμε ένα παίκτη και να πούμε πω τι παικτάρα είναι για να εκφέρουμε μια άποψη και να λέμε και αυτό ο παίκτη μετά από 3-4 αγωνιστικές να μην μπορεί να κάνει ένα κοντρόλ. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Ο Σανιά, δεν λέει στην προετοιμασία
Ήταν εκπληκτικός και μετά πατούσε την μπάλα και έπεφτε. Ναι. Τι κάναμε τώρα. Όλοι οι συμπαίκτες του προπόνηση λέγανε ότι είναι μάγος, ότι αυτός θα ανεβάσει ένα επίπεδο όλη την ομάδα και αυτό και τώρα, και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια όταν έπαιζε. Τα παίρναμε από το Σανιά, γιατί. Πάμε στο διάλειμμα και... Καπάς πράξω κάτι ευρώ από το Σανιά και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της, της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο, και θα πάμε κατευθείαν να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Σπύρο τον Χρυστοφορίδη, τον νομικό, ο οποίος εκπροσώπησε σήμερα την ΚΑΙ ΑΡΑ στις υποθέσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την κατάπτωση εγκυητικής, και τουλάχιστον είχαμε προς το παρόν ευχάριστα νέα. Καλησπέρα κύριε Χρυστοφορίδη. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής σας, μια που σας, μου κάνετε παρέα καθώς γυρνάω. Εξαρτάται. Αν πείτε καλά λόγια, ναι. Αν αρνητικά, όχι. Καλά, εννοείται καλά να πω. Απλά για το Μαγνίλ, δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, επειδή ήμουν πολύ κοντά στην ΚΑΕ, τότε το συμβόλαιο του Μαγνίλ με τους Αμερικανούς αντέδες και τα λοιπά ήρθε στο μέλλον μου 10 φορές μέχρι να υπογράψει. Ναι. Αν ο Μαγνίλ δεν είχε το ιστορικό με τη Μαριχουάνα, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει στην Ευρώπη. Είναι τεράστιος παίκτης. Ναι. Δεύτερον, μετά την νίκη με την ΑΕΚ το Γενάρη στην Αθήνα, αν θυμάστε μετά τα τρία συνεχόμενα στραπάτσα σε Ελλάδα και Ευρώπη, Κύπελλο με Παναθηναϊκό και Άλμπα και Μιλάνο, ο Πέφτης, αδικημένος κατά με προπονητής, τεράστια συμβολή του στον Άρη, είχε ζητήσει να μείνουν όλοι οι ξένοι. Και οι τέσσερις. Το γιατί δεν μείναν είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι δεν θα το μάθουμε μετά. Πάντως, αν τους κλείναμε από τότε, θεωρώ ότι θα έχει και άλλη ιστορία ο Άρης. Γιατί σωστά αναφέρατε ότι κάναμε σε χειρότερους παίκτες πολύ ακριβότερα συμβόλαια. Που... Εγώ θα πω ότι καλώς ο coach είχε ζητήσει να μείνουν οι τέσσερις παίκτες. Ο ένας δεν θα μπορούσε να μείνει. Διότι ο White. Ναι, τον Κάρο είχαν όλοι τις επιφυλάξεις από την άποψη ότι ήθελε. Ο άνθρωπος να πάει στο NBA. Και κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει καμία διοίκηση που άφησε τον Άρη για να πάει στο NBA. Δεν μπορείς να πεις. Τι έκανε. Εδώ απέρριψε 500 και 600 χιλιάδες ευρώ που του δίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ο Κάρο, γιατί πήγε εκεί. Δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω για την διαπραγμάτευση. Αλλά κυρίως δεν το εστιάζω, κύριε Χρυστοφορίδη, στο κομμάτι του μένει φεύγει παίκτη. Εγώ το εστιάζω στην επικοινωνιακή προβόλη, ότι ασκήσαμε κριτική για το γεγονός ότι κατά την άποψή μας μπορεί να είμαστε λάθος. Ότι έγιναν λάθος χειρισμοί και αμέσως υπήρχαν οι άνθρωποι που στοχοποίησαν. Αυτό λέω. Και νομίζω ότι τα περιστοχοποίησεις. Τα έχετε βιώσει κι εσείς. Δεν είναι όσοι γενικότερα είναι. Και εγώ σε κάθετος ανήκω. Εντάξει, είμαστε την ίδια πλευρά. Παρ' όλα αυτά, γιατί πήγατε σήμερα ως νομικός του Άρη και ζητήσατε αναβολές κλπ. Δεν πάτε. Κάποιος έπρεπε να πάρει. Αφού δεν πήγαινε κανένας, πήγα εγώ. Απλό είναι. Δεν είναι τόσο απλό στον Άρη. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να κατηγορηθείτε και γι' αυτό. Να ξέρετε, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Έχω σε mail εντολή από το εντεταλμένο σύμβουλο. Δεν πήγα κάνοντας το κεφάλι μου. Ενημέρωσα και την σύσκεψη των φορέων την Τρίτη ότι αν δεν υπάρχει κανένας άλλος πρόθυμος θα πάω. Αυτό έκανα. Το θετικό είναι ότι πετύχατε το στόχο της αναβολής. Καταρχήν, επειδή διαβάζουμε και στην απόφαση της Επιτροπής, λέει για αναβολή αορίστος. Αυτό το αορίστος λίγο μπορούμε να το ορίσουμε. Ένας μήνας. Το αορίστος είναι ένας μήνας περίπου. Ναι. Μάλιστα. Ένας μήνας και με πρωτοβουλία όχι του δικαστηρίου, αλλά των αντιδίκων μας. Δηλαδή, αν τα υπεσχημένα τηρηθούν, προχωρήσουν κατά βάση με τον Σκορδίλη που ασκεί και τη μεγαλύτερη πίεση, οι σημερινές συμφωνίες, μπορεί να είναι και παραπάνω από μήνας. Μάλιστα. Να το πάμε λίγο. Σίγουρα δεν είναι η επόμενη δικάσιμος, γιατί η άλλη επιλογή ήταν να πάει και το σημερινό τρίπτυχο υποθέσεων και η υπόθεση του Γιάνκοβιτς στην άλλη Πέμπτη, 15 του μηνός. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το τι ζητάει ο κάθε αθλητής. Τις υποθέσεις ξεχωριστά, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα τι συμβαίνει ακριβώς. Ναι, ο Σκορδίλης ζητάει από διαφορετικές αιτίες συνολικά 50.000. Έχει κάνει και μπαν. Αναβίωση για την ακρίβεια του παλιού μπαν που υπήρχε από τα χρόνια του Δαμιανίδη. Ναι. Ως πρώην πασιτβολίστας της ΚΑΕ. Ο Κούνουπας ζητάει μανατζερικά, διαμεσολαβητής είναι, για απέτηση πάλι διοικήσεως Δαμιανίδη. Ο Σίμψακ ζητάει δουλευμένα, αθλητής μέχρι πέρσι του Άρη, και ο Γιάνκοβιτς ζητάει δουλευμένα. Μάλιστα.
όλα επιδικαστούνται με αποφάσεις τις οποίες η ΚΑΕ δεν παρέστη. Η ΚΑΕ δεν παρέστη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτό το, να ρωτήσω κάτι. Δεν ήμουν και ενήμερο. Αυτό δηλαδή, το η ΚΑΕ δεν παρέστη. Ναι. Τώρα θα επικαλεστώ τις νομικές σας γνώσεις. Ναι. Δεν αποτελεί λόγο για τον ερασιτέχνη, γιατί λέω τον ερασιτέχνη γιατί είναι ο άλλος μέτοχος, να ζητήσει να πάψει ο μεγαλομέτοχος να λειτουργεί ως μεγαλομέτοχος ή να υπάρχει μια προσωρινή διοίκηση, τέλος πάντων να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ήταν σε σύσκεψη κρυμμένος και σαφτήρι, γιατί δεν κρύβεστε και εύκολα. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Όχι, απλά πέρα ότι μπορώ να έχω την όποια πληροφόρηση, τόσα χρόνια με όλους τους νομικούς που πίνουμε καφέ, τα έχουμε μάθει. Το είπα αυτό, την τρίτη το πάνε κι άλλοι συνάδελφοι. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται για τον Άρη. Και με αυτό το κριτήριο πήγα και εγώ σήμερα. Δεν γίνεται να ερημοδικάζεται. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, όπου και να φτάσει, δεν γίνεται να μην έχει νομικό εκπρόσωπο. Δηλαδή, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που είχαμε φτάσει, εκεί που είχαμε φτάσει, ο νομικός υπήρχε. Δηλαδή, πήγαινε καμιά εβδομάδα πίσω, μια εβδομάδα μπροστά. Διαπραγματευόταν. Κάτι γινόταν στο ποδόσφαιρο. Προσπαθούσε μια αναβολή, το ένα το άλλο, κάτι στις προσφυγές που πέφταν τα 900, τα 700. Ήταν εκεί. Κάτι έκανε ο άνθρωπος. Προσπαθούσε κάτι να κάνει. Δεν γίνεται να είσαι ένα χρόνο και να μην πηγαίνει στα δικαστήρια. Και να σας πω ποιο είναι το χειρότερο. Από τότε που παραιτήθηκα, δεν με προφανώς με εντολή του μεγαλομετόχου, ενώ υπήρχε από πλευράς της διευθύντριας των γραφείων ενημέρωση με mail για όλες τις νομικές υποθέσεις τους εμπλεκόμενους νομικούς, και αυτό σταμάτησε. Δηλαδή σταμάτησε να ενημερώνεται και ο Γιώργος Φυρής που ήρθε σήμερα και συνέδραμε ηθικά και ψυχικά την προσπάθειά μου, και εγώ για τα δικαστήρια. Εγώ μόνο με εντολή προφανώς. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι αν ενημερωνόμασταν τουλάχιστον για τα δικαστήρια του Γιάνκοβης, που θεωρώ ότι η απέτηση που του επιδικάστηκε είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα του επιδικαζόταν αντιδικούς ο Άρης, για το σύνολο δεν έχουν από το ίδιο άνθρωπο ζητάει αυτά που δικαιούται. Και είναι και προς τιμή του που δεν αντέλεξε στην αναβολή. Είναι παλιγάρι και το αποδεικνύει και σήμερα. Θεωρώ ότι θα επιδικάζονταν λιγότερα χρήματα σε βάρος της ΚΑΕ. Το ίδιο ισχύει και για τα μπαν, δηλαδή. Είναι δυνατόν τώρα για τον Τζένκης να καλείται η ΚΑΕ να πληρώσει 300.000 για μια υπόθεση που μπορούσε να κλείσει συμβαστικά σε ποσά 10 και 15.000. Ωπα, για πείτε το λίγο αυτό τώρα. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε 10-15 και πήγαν στα 300. Συμβαστικά ο Τζένκης έφυγε με αυτά τα λεφτά. Δεν τα πήρε, πήγε στη FIBA και δεν παρέστη η ΚΑΕ και πήρε, ξέρω εγώ, πήρε το 1/3 του μετοχιού και βάλε τη ΚΑΕ. Αν θα το πούμε με νούμερα αναλογικά. Ναι, συγγνώμη τώρα. Νομικά, να σας πω κάτι όμως τώρα. Με τα λίγα που ξέρω, νομικά, όταν λέμε ότι κάποιος βλάπτει την εταιρεία. Ναι. Έτσι. Και πώς λέγεται, νομικά υπάρχει και όρος νομίζω για το συγκεκριμένο πράγμα. Και δεν μπορώ. Απιστία, ναι. Δεν υπάρχει τρόπος απεμπλοκής. Νομικά. Τρόπος απεμπλοκής, ναι, από την διοίκηση της ΚΑΕ υπάρχει. Τα βάζεις όλα αυτά σε ένα δικόγραφο του ερασιτέχνη του άλλου μετόχου και ζητάς τον διορισμό διοίκησης πρωτοδικίου. Δεν έγινε ως τώρα. Μακάρι να βγω ψεύτη, θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο. Έπρεπε να γίνει. Απλά μένουν όλα τα χρέη. Πού πάνε τα χρέη? Τα χρέη σε δίκης πρωτοδικίου. Ναι, ξέρω ότι δεν έχει ευθύνη ο αυτός που είναι, αλλά η ΚΑΕ τα έχει. Να. Δηλαδή και ο Άρης πει... τα έχει. Ναι. Και το κ. Λάσκαρ δεν λέει ότι δεν αναλαμβάνει τα χρέη. Ναι, αυτό λέω ότι... Αυτό λέω ότι εδώ τώρα το παιχνίδι γίνεται στο αν θα αναλάβει κάποια χρέη ο κύριος Λάσκαρης ή όχι. Αν κάνω τα χρέη προς το δημόσιο, γι' αυτό γίνεται η κουβέντα. Αυτό δεν λένε και οι πλευρές. Ότι, okay, ανέλαβε εσύ τα χρέη στο δημόσιο, που έτσι κι αλλιώς το όνομά σου είναι, γιατί έχεις κανονική αιρετή διοίκηση, και εμείς θα αναλάβουμε να λύσουμε τα υπόλοιπα. Και λέει ο κύριος Λάσκαρης, θα τα αναλάβω, αλλά θα τα πληρώσω με χορηγίες Τούρκοι και στο καλοκαίρι. Δηλαδή δεν θα τα αναλάβω κοινώς. Ναι, έτσι δεν θα γίνει όμως. Κοιτάξτε τώρα, δηλαδή, είστε και δύο έμπειροι δημοσιογράφοι και τέλος πάντων, επειδή ο Άρης έχει πολύ δικαστικό ρεπορτάζ όσα χρόνια ασχολείστε. Είναι μόνο τέτοιο. Είναι όσα χρόνια κάνω και εγώ δικηγορία, οπότε πάνω κάτω παρακολουθούμε τα μέτωπα από άλλο με τερέζι, αλλά τέλος πάντων τα ίδια μέτωπα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει την
απαραίτητα τη μεν εγγύηση, αλλά, ποσό που πρέπει να πληρώσει για να μείνει εκτός φυλακής. Προθεσμία, ξανά προθεσμία, αναβολή, ξανά αναβολή. Είναι δυνατόν τώρα να αναλάβει τα χρέη του Άρη? Να πω κάτι λοιπόν τότε. Τότε γιατί κάνουμε την κουβέντα αυτή? Ας πάμε σε μία εντός εισαγωγικών. Να πάμε σε μία βίαιη απεμπλοκή. Όταν λέω βίαιη απεμπλοκή, μην παρεξηγηθεί κανένας. Δεν εννοώ βία να τον χτυπήσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Το βίαιη απεμπλοκή σημαίνει με ένδικα μέσα να τον πετάξουμε εντός εισαγωγικών εκτός ΚΑΕ. Και να δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, γιατί καθυστερούμε εδώ και ένα μήνα. Όχι πρόταση του Αρβανίτη, όχι πρόταση του Καπάζογλου. Όχι μία πρόταση σε δύο προτάσεις. Όχι η μισή από τον Καπάζογλου ή δύο από τον Αρβανίτη. Όχι δύο από τον Αρβανίτη, τρεις από τον Καπάζογλου. Όχι επιτροπή, κόντρα επιτροπή, οτιδήποτε άλλο. Και ενάμιση μήνα χάνουμε, βλέποντας τον Λάσκαρη να μας λέει και να εξυπνάδες. Αυτό είναι που λέει ο πολλής κόσμος. Δηλαδή, okay, πλέον διαπιστώσαμε όλοι το πρόβλημα. Πλέον διαπιστώσαμε δεν έχει και λεφτά. Έτσι. Το ένα δις πάει, χάθηκε. Δεν έχει και πολλαπλάσια περιουσία, όπως είπε στο Θωμά, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει να μείνει εκτός φυλακής, όπως λέτε κι εσείς. Τι κάνουμε λοιπόν? Με φιλοξενήσατε σχετικά πρόσφατα στην εκπομπή σας και είχα προτείνει πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Τα τοποθετήθηκα και, στη σελίδα μου στο Facebook, λέγοντας τι μπορεί να γίνουν. Καλώς κακώς δεν γίνονται. Δεν έχω αυτή τη θέση, γι' αυτό και επέλεξα να μην πάω στη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, πηγαίνοντας μετά τα Τρίκαλα από το δικαστήριο στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Δεν έχει νόημα να ανακυκλώνουμε τις ίδιες κουβέντες. Σωστό. Χρειάζονται και τον εαυτό μου εκφράζω, δεν εκφράζω κανέναν όλα αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται επιθετικές δράσεις. Είτε είναι ποινικά δικαστήρια, είτε είναι η διοίκηση προσδοκίου. Είτε είναι τέλος πάντων οποιοσδήποτε τρόπος που μπορεί να πιεστεί ο μεγαλομέτωχος, ώστε πέρα από τη διοίκηση, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να παραδώσει τη διοίκηση, να παραδώσει και τις συμμετοχές. Να σας πω και κάτι που κατάλαβα σήμερα, ότι ο Αριανός, όσο απογοητευμένος και να είναι, στα δύσκολα συσπυρώνεται. Δηλαδή, ο κύριος Φιάκης για ακόμη μια φορά απόδειξε ότι είναι Αριανός με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ο Θωμάς ο Νικολός συνέβραμε στο να γίνει ο απαραίτητος διακανονισμός. Ο Χρήστος Γρόλιος. Ακόμα και ο Σφυρής, αν δεν είχε, όπως λέτε εντολή, εγώ θεωρώ ότι δεν είχε. Μην φτάνουμε στο αμήν για να συσπηρωθούμε. Δηλαδή, μην γινόμαστε 10 στρατόπεδα όταν έχουμε ένα τμήμα σε επίπεδο ανδρών στην Α1 και αυτό κινδυνεύει είτε αγωνιστικά είτε εξαγωνιστικά να πέσει. Η προσωπική μου θέση είναι ότι όσο κρατάει τις συμμετοχές, κάθε μέρα που περνάει και ο κύριος Λάσκαρης έχει τις συμμετοχές και τη διοίκηση, είναι επικίνδυνη. Τα πράγματα γίνονται πιο επικίνδυνα για τον Άρη, είναι χειρότερα. Ναι. Όταν λοιπόν δεν μπορούν οι διαπραγματεύσεις και οι επιτροπές να καταλήξουν σε συμπέρασμα, πρέπει να γίνουν επιθετικές κινήσεις. Και επειδή δικηγόρος είμαι, έχω την αμήντη άλλο τη δικηγορική διατροφή, θεωρώ ότι επιθετικές κινήσεις γίνονται στα δικαστήρια. Δεν γίνονται απαραίτητα μόνο με καταλήψεις. Πάντως τουλάχιστον σήμερα με αυτό που έγινε στην Αθήνα, ο Άρης πήρε μια ανάσα για ένα μήνα, όπως μας λέτε, προκειμένου να κινηθεί, αν ενδεχομένως όπως το λέτε επιθετικά, να αποφασίσει πώς θα κινηθεί την επόμενη μέρα και κυρίως για αυτές τις υποθέσεις. Αλλά βέβαια πρέπει να τηρηθούν και τα συμφωνημένα πλέον, έτσι, με τις περιπτώσεις. Ναι, τα οποία όμως πάλι απαιτούν χρηματορροή. Ναι, ναι. Έτσι. Γιατί αυτό το θέμα τώρα το ξεχνάμε εντός και εκτός εισαγωγικών για ένα μήνα, όπως μας λέτε, αλλά αν δεν γίνει τίποτα μέσα αυτές τις 30 μέρες, σε ένα μήνα πάλι τα ίδια συζητάμε. Κοιτάξτε, μπορεί να τα συζητάμε και πιο νωρίς. Δηλαδή, υποκαθεστώς πίεσης, έμαθα από το περιβάλλον Λάσκαρη ότι κι άλλες υποθέσεις υπήρξαν στον εσάκη που ερήμο δικαστήκαμε, και του Ξανθόπουλου και του Γιάνκοβιτς και του Σίμσατ και ενός ακόμα που μου διαφεύγει το όνομά του. Όλα αυτά θα βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει αυτή η απόφαση ότι καμία υπόθεση δεν θα πάει και δεν θα εκδικαστεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον επόμενο μήνα, είτε λέγεται Γιάνκοβιτς, είτε λέγεται, όπως μας είπατε, ο επόμενος ο Ξανθόπουλος, είτε οποιοδήποτε άλλος από όλους αυτούς. Αυτή είναι μια δέσμευση της Επιτροπής. Ναι. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δείξουν το σθένος που είχαν σήμερα και το σεβασμό
στην ιστορία του Άρη και θα την τερίσουν. Χωρίς όμως να τους δεσμεύει κανένας νόμος για αυτό. Έτσι, ναι, σωστά, είναι... βέβαια. Και να το αξιοποιήσει, βέβαια. Αυτή τη δέσμευση οφείλει να την αξιοποιήσει. Ναι, αυτό είναι, ναι. Ναι. Α, δηλαδή μετά από ένα μήνα ξαναβρεθεί ο Χριστοφορίδης ή ο Νικολός ή ο Ρούλιος και ξαναζητάει αναβολή. Τίποτα. Το μόνο που κάνουμε είναι να ξεφυλιζόμαστε και εμείς ως οντότητες πια πέρα από τον Άρη. Ναι, βεβαίως. Και στην επόμενη φορά, βέβαια, αν δεν έχει συμβεί κάτι στο ενδιάμεσο, δεν θα δοθεί η αναβολή, κύριε Χριστοφορίδη. Δεν θα δοθεί. Αν δεν υπήρχε συνένωση των αντιδίκων, θεωρώ ότι και σήμερα για τις δύο υποθέσεις που ήταν από αναβολή, δύσκολα θα δοθούν αναβολή. Είπατε για τον κύριο Πλιάκη, να πούμε και στον κόσμο τι ακριβώς έκανε. Γιατί δεν είναι και μυστικό. Ήδη, ας πούμε, και εμείς το γράψαμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Απλά μας το επιβεβαιώστε και εσείς ακόμα περισσότερο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει θεσμικό ρόλο. Είναι αριανός. Και δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα. Και αρνείται κατηγορηματικά να έχει θεσμικό ρόλο. Και διαπραγματεύεται και υπογράφει όπως θα έκανε κάποιος ο οποίος τα χρέη ήταν στο κεφάλι του. Ενώ θα μπορούσε να πει, παιδιά, πάρτε. Ωραία, πάρτε 5.000, ας πούμε, θα τον λέγει κανένας τίποτα. Πάλι ευχαριστώ πολύ, δεν τον λέγανε. Και παρόλα αυτά, μαθαίνουμε ότι την περίπτωση του κυρίου Κούνουπα, αν δεν κάνω, ή του κ. Σκορδίλη. Του Σκορδίλη, μπράβο. Την καθάρισε μόνος του. Τι να πούμε. Τι να πούμε δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που ούτε επιδιώκει το παραμικρό. Δηλαδή πάντα είναι και προ 10 ημερών πλήρωσε τον Μπέλ. Εντάξει, θα μου πεις που να βρούμε άλλους 10 πλιάκηδες. Και να τους δώσουμε τον Άρη και να τους πούμε πάρτε και τα λεφτά μας και διαχειριστείτε τα. Ναι. Εντάξει. Ίσως αυτή να είναι και η λύση τελικά. Και αλλά που σχόλιο... είναι η άλλη 9 που είναι. Και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για Χριστοφορίδη. Έχετε ένα σχόλιο να μας κάνετε για αυτή την επιστολή που έστειλε ο Νίκος Ολάσκαρης. Πώς την αποκωδικοποιείτε, πώς την μεταφράζετε εσείς με απλά λόγια. Πετάμε την μπάλα στην κερκίδα, κάπως έτσι. Λένε στην Κρήτη όπως του μέλλει να σωθεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Ναι. Πώς να το μεταφράσω. Δεν φεύγω, αλλά φεύγω αν δεν αναλάβω χρέη και μεταβιβάζω ένα ποσοστό με το χώρο που μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσω να έχω λόγο. Φεύγω μένοντας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι ο κύριος Λάσκαρης δεν έβαλε λεφτά. Όπως επίσης είμαι ο τελευταίος που όταν ήρθε θα πω ότι άκουσα κάποιον, έστω κάποιον, κακοπροαίρετο να λέει ότι τι έρχεται αυτός και γιατί και πώς και πού το ξέρουμε. Ήρθε σε στιγμή που ήταν δύσκολη για τον Άρη και έβαλε λεφτά και την πρώτη χρονιά η χρήση ήταν και κερδοφόρα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με τα δικαστική εμπλοκή που προέκυψε εκ των υστέρων δεν υπήρχε, έγινε έλεγχος, δεν υπήρχε δικαστική εμπλοκή στην Ελλάδα. Όταν ανέλαβε την τύχη του Άρη, δεν έχει την πολυτέλεια, ούτε τη χρηματική, ούτε την πνευματική, να πω, τη διάβγεια να ασχοληθεί με τον Άρη. Ναι. Πρέπει, καλός ή κακός, να αποτελέσει παρελθόν. Πείτε μου κάτι. Καλός ή κακός για τον ίδιο. Πείτε μου κάτι, γιατί είχατε μπλοκή πριν από ένα χρονικό διάστημα. Υπήρχε μια δική σας μεσολάβηση, να το πω έτσι, βάλτε όποια λέξη θέλετε εσείς, για να έρθει ένας επενδυτής. Ναι. Τα χρέη. Και τότε, πάνω κάτω, τα γνωρίζαμε ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μην λέγαμε 4-4,5, να λέγαμε 3,5-4. 3,2 λέγαμε. Είναι αποτυπωμένο αυτό το συμβόλαιο. 3,2. Μπράβο. Και τότε, λοιπόν, κολούσε το όλο θέμα σε απαιτήσεις του κυρίου Λάσκαρη. Περίπτωση να επανεμφανιστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, είτε αυτός που είχατε εσείς τότε, είτε όποιος άλλος, δεν μπορεί να υπάρξει, δεν βλέπετε να υπάρχει. Γιατί δεν το συζητάμε καθόλου ως ενδεχόμενο αυτό. Γιατί ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έλυνε αυτομάτως και το θέμα και το πρόβλημα του πώς θα φύγει ο Λάσκαρης, πώς θα φύγουν οι μετοχές, αν είναι δεσμευμένες, δεν είναι δεσμευμένες. Γιατί αν έρθει ένας επενδυτής με 2 εκατομμύρια, τα παίρνει. Παίρνει μάλλον όλες τις μετοχές. Θα μου πεις παίρνει και όλα τα χρέη. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ήξερε και πριν το ζητούμενο. Και όταν μιλάμε για μεγάλο επενδυτή, δεν νομίζω ότι του κάνει διαφορά αν είναι 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να λέω ότι αυτά τα ποσό δεν είναι μεγάλο, μην παρεξηγηθώ. Για μας είναι τεράστιο. Ούτε μια ζωή δεν μας φτάνει. Για άλλα μεγέθη όμως, το 1 εκατομμύριο προφανώς είναι ότι είναι για μένα το 1 χιλιάρικο. Προφανώς. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Απλά εκείνο που θα πω και είπα και την Τρίτη στη σύσκεψη την διευρυμένη σύσκεψη του Συμβουλίου του Αρασιτέχνη. Μαζί με τους φορείς είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το λογιστήριο. Δεν υπάρχει κανείς εκτός του στενού περιβάλλοντος του λογιστήριου να έχει εικόνα για το τι χρωστάμε, πού χρωστάμε.
προφανώς όμως να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο με δεδομένο ότι είχαμε το 99 πριν από δύο χρόνια να το σχηματοποιήσουμε αυτό. Γιατί το λέω, είναι συγκεκριμένα συμβόλαια, δηλαδή αν δεν έχει πουλήσει το Αλεξάνδριο σε κανέναν. Λιποθύμησε με αυτό που είπα μάλλον. Και το επεκτείνω μέχρι να ξαναπάρουμε λίγο τον κύριο Χριστοφορίδη. Για να το σχηματοποιήσουμε αυτό. Λίγο πιο χαμηλά, ρε. Μουσική. Το Αλεξάνδριο δεν πάει, το πουλήσει. Όχι. Κατάλαβα. Δίκαιη υπερβολή το είπα. Ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα από το 99 η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία τη χρήση που είναι συνεπή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή και εκεί υπάρχουν οφειλόμενα. Εντάξει, μια γενική εικόνα την έχει. Αυτό λέω. Δηλαδή τώρα αν είναι 4 ή 4,2. Τα οποία 4,2. Έχει διαφορά όμως αν είναι 3,5 και είναι 4, άλλο 3,5. Ναι, έχει διαφορά όμως και επίσης αυτό με τον Τζέκινς. Γιατί αν τον Τζέκινς που το χρωστούσε 15 πήρε από αυτό 300, άμα πάει κάποιος του δώσει 50, δεν θα χρωστάς 300 πλέον. Κύριε Χριστοφορίδη, μας ακούτε? Ναι, ναι, είμαι στον δρόμο. Λέγατε αυτό. Κάνα πρόβλημα, λέγατε και το λογιστήριο. Δηλαδή δεν είναι θέμα αρχής. Δεν είναι θέμα αν χρωστάς 5, όπως υπολογίζω εγώ ότι χρωστάς, ή 3,2 όταν ξεκάθαρα προέκυπταν τα χρέη. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των λογιστών του Λάσκαρη, όταν παρέδωσε οικονομικά το λογιστήριο του Ρούσου στους εκπροσώπους του Λάσκαρη. Είναι θέμα αρχής. Δηλαδή δεν μπορεί να συζητήσει κάποιος επιχειρηματίας για να αγοράσει τις μετοχές μιας ανωνύμου εταιρείας, αν δεν ξέρει πού ανέρχονται τα χρέη και με ποιους έχει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν μάνατζερ και δικηγόροι οι οποίοι είναι σκληροί. Υπάρχουν μάνατζερ και δικηγόροι, σε αυτό βάζω και τον εαυτό μου, οι οποίοι δεν είναι τόσο σκληροί στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Έχω μια απέτηση τέλος πάντων κατά μια ομάδα β' εθνικής. 5 φορές έφτασα στην ενεργοποίηση ποινών, 5 φορές τους λυπήθηκα και έδωσα αναβολή και συνεχίζω και πήρα στο πρωτάθλημα. Άλλο δεν θα το κάνει θες. Θα τους είχε ρίξει. Άμα είναι όφη, δεν το τελειώνετε γιατί μας ζορίζουν τώρα τελευταία. Χαιρετίσματα στην Κρήτη. Αν ήταν όφη, θα το διατουμπάνει τα κιόλα. Ναι, αλλά έχει καμιά δεκαριά υποθέσεις, αλλά ξαφνικά. Δεν έχω πελάτη. Όχι, όχι, λέω. Δεν είναι ανταγωνιστής μας η ομάδα που. Όχι, λέω ξαφνικά βρήκαν και λεφτά και γι' αυτό το λέω και αρχίζουν και με εκνευρίζουν κάποιοι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο μας. Και στον όφη όμως κάποιοι χαρτίδια κάνουν. Ένα σωρό αποφάσεις υπάρχουν και παίρνουν ανάσες. Τόσο αλλάζουμε για την περίπτωση. Αν δεν έχεις εικόνα του λογιστηρίου, αυτά υπόθηκα και τρίτη, αν δεν έχεις εικόνα του λογιστηρίου, αν δεν σου παραδώσει κάποιος υπεύθυνα με υπογραφή ή το εντεταλμένο σύμβουλος είναι το υπεύθυνο του λογιστηρίου, αν υπάρχει ακόμα τέτοιος στον Άρη, γιατί προφανώς η υπάλληλος του Άρη δεν είναι υπεύθυνο του λογιστηρίου, εκ του νόμου δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο. Η στοιχεία δεν μπορείς να αναζητήσεις επενδυτή. Δηλαδή, δύο προϋποθέσεις που είναι εκ των όνων κάνευ για να γίνει μια απόπειρα εύρεση επενδυτή, δεν συντρέχουν. Πρώτον, δεν μεταβιβάζονται οι μετοχές, ούτε υπάρχει πρόθεση μεταβίβασης του 90%. Και δεύτερον, γιατί τρόπος υπάρχει. Ακόμα και αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες, έχω ενημερώσει όσους πρέπει να είναι ενήμεροι για το τρόπος υπάρχει. Και δεν γνωρίζουν τα χρέη. Δηλαδή, του Τζέκινς, εγώ το διάβασα χθες στο Facebook. Ναι. Και μου το επιβεβαίωσε σήμερα ο κ. Πετράτος. Ναι. Δεν είναι δικηγόρος του Τζέκινς, είναι συνεργάτης του Αμερικανού δικηγόρου. Μα βλέπουνε, σου λέει είναι μια ευκαιρία, 15 είναι να παίρνω, κάτσε να βγάλω μια απόφαση αφού δεν έρχεται κανένα στα δικαστήρια 300 και μετά πάρω 50. Ναι. Δεν απαραίτητο να πάρει 300 ο άνθρωπος, μπορεί να πάρει και 200, μπορεί και 150. Και του Μάρμπουλα ακόμα την υπόθεση που χειρίστηκα σε μεγάλο βαθμό, εγώ φαίνομαι στη FIBA ότι παραστάθηκα και μπορώ να μιλήσω για αυτήν γιατί έχει πια δημοσιευτεί στο site της FIBA. Αν είχαμε 15.000 ως ΚΑΕ και πηγαίναμε στο εφετείο, θεωρώ ότι θα έχει άλλη τύχη. Ναι. Είναι άδικη απόφαση για τον Άρη. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, κύριε Χριστοφορίδη, όταν ουσιαστικά εδώ και μήνες δεν διοικείται η ΚΑΕ Άρης. Αυτά είναι τα παρεπόμενα. Ναι, κύριε Σαββόπουλε, αλλά η ΚΑΕ Άρης είναι μια ομάδα, δεν ήταν όλοι οι τίτλοι της ΚΑΕ, με 21 τίτλους. Δεν γίνεται να μην έχεις ένα αεροπορικό εισιτήριο να πληρώσεις σε οποιονδήποτε δικηγόρο. Το δικηγόρο το προσωπικό του μεγαλομέτωχου να πάει στην Ελβετία να υποστηρίξει την υπόθεση. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Σωστά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τουλάχιστον... Ένα τηλεφώνημα είχατε τουλάχιστον από τη στιγμή που πετύχατε. Είχα ένα ευχαριστήριο τηλεφώνημα από πλευρά του Μάνου Λάσκαρη μετά την χορήγηση αναβολής. Μάλιστα.
Πάλι καλά. Πάλι καλά να λέμε. Είναι. Νομίζω είναι ο μόνος που, είναι ο μόνος που ασχολείται ο Μάνος. Αυτό θέλω να πω. Μην τον αδικούμε τον άνθρωπο. Εντάξει. Είναι ένα νέο παιδί, δεν είναι καν 30 χρονών. Έτυχε, του τούλαχε να διοικεί μια τεράστια ομάδα μόνος. Καλός ή κακός, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους τον εγκαταλείψαμε. Και για την περίπτωση λειτουργεί ως ανακρουστήρας λαθών που δεν έχει κάνει ο ίδιος. Ναι. Σε όσα συμβούλια παρέστην πριν παραιτηθώ, αλλά μην νομίζω ότι γίνανε και πολλά, δεν αποφάσιζε ο Μάνος, ούτε καν πρότεινε. Το Ζεύος Λάσκαρη αποφάσιζε. Και αυτό είναι ίσως και το λάθος των Θεσσαλονικαίων της διοικήσεως, ότι δεν αξιώσαμε μεγαλύτερο ρόλο, το ρόλο που μας αναλογούσε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ όταν παραιτήθηκα 3/8 του 16 και μου ζητήθηκε να μην κοινοποιήσω την παραίτησή μου για να μην υπάρχουν τριγμοί, δεν παραιτήθηκα γιατί δεν με πληρώνανε ή γιατί τέλος πάντων διαφωνούσα για τις επιλογές του Πρίφτη, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι απεριόριστα. Παραιτήθηκα γιατί γινόταν συμβούλια, διότι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει ήταν η υπόθεση. Τότε όμως όποιος έλεγε... Και δεν αναφέρομαι στον παλιό Γιάννη, αναφέρομαι στο μεγαλομέτωπο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Όταν κάποια πράγματα, δεν διοικούνται έτσι ομάδες. Πόσο μάλλον ομάδες με ιστορία. Το θέμα με τα συμβούλια και όλα τα υπόλοιπα όμως, ξέρετε τι γινόταν. Όταν έλεγε κάποιος, παιδιά, δεν γίνονται συμβούλια. Τι σας νοιάζει, δεν πληρώνει ο Λάσκαρης. Να μην γίνουν ποτέ συμβούλια. Οι Αριανοί καταστρέψαν τον Άρη. Αυτά πληρώνουμε. Που σε ένα βαθμό η στεναχώρια και η καχυποψία του κόσμου με όλα όσα έχουν γίνει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια είναι φυσιολογική. Αλλά το να φτάνουμε στο άλλο άκρο και να δίνουμε την ομάδα απλόχερα λευκό στον πρώτο που περνάει απ' έξω. Και άντε την ομάδα τη δίνεις γιατί βλέπεις ότι πληρώνει. Μετά, όταν βλέπεις ότι κάνει δύο λάθη, να μην τα επισημαίνεις και όποιος τα επισημαίνει να το λες, μην μιλάς, εκεί είναι το λάθος το μεγάλο. Γιατί ήρθε και πλήρως, όπως είπατε. Είδαμε λεφτά. Και είδαμε πολλά λεφτά στην αρχή. Εντάξει, το κακό είναι ότι απομονώθηκε σε έναν πυρήνα ανθρώπων μετρημένο στην παλάμη του ενός χεριού, που καταλάβαναν και τα επίσημα του παλέ χωρίς ουσιαστικά να είναι καλά-καλά Αριανοί. Και δεν άκουσε εισηγήσεις ανθρώπων που και εμπειρία είχαν και τεχνογνωσία. Δεν τον ενδιέφερε, Σπύρο. Δεν τον ενδιέφερε. Είναι ξεκάθαρο σήμερα ότι δεν τον ενδιέφερε. Δεν τον ένοιαζε. Αν δεν τον ένοιαζε, είναι ντροπή του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ότι έχουμε απέναντί μας σήμερα απαιτήσεις πελατών του Πετράτου ή του Κούνουπα, αναφέρομαι στο Πετράτου γιατί έχει πολλούς παίκτες που είχαν μεγάλες επιτήσεις από διοίκηση Δαμιανίδη, Τεμπελέκη και ούτω καθεξής. Είπα 10 φορές, χωρίς αντίρρηση από κανέναν από τους παρισταμένους, να εγκριθεί ένα κονδύλιο και με διαπραγμάτευση του νομικού της επιλογής της οικογένειας Λάσκαρη να κλείσει το μέτωπο Πετράτου. Πρακτικά δεν τηρήθηκαν ποτέ για να μπορώ να αποδείξω αυτό που λέω. Και εγώ ήμουν πάντοτε ο κινδυνολόγος και ο γραφικός που έβλεπα του κινδύνους ενώ εξοδεύαμε για συναυλίες. Πέρα από αυτό, μην πας εκεί. Υπάρχουν εκκρεμότητες με ανθρώπους του Λάσκαρη, όπως ο διευθυντής marketing, την Κιθάρα, όπως ο υπεύθυνος ασφαλείας, οι οποίοι τι είχε αναλάβει να τους πληρώνει ο Νίκος Λάσκαρης, αλλά τώρα τα λεφτά τα χρωστάει η ΚΑΕ Άρης και μιλάμε για μισθούς προκλητικότατους, απίστευτους, οι οποίοι μισθοί θα πληρωθούν από την ΚΑΕ Άρης, γιατί φυσικά δεν είπε στον κολλητό του από την Ξάνθη θα έρθεις και θα σε πληρώνω εγώ, ή μπορεί να του το είπε, αλλά όταν τον άφησε απλήρωτο, δεν πήγε αυτός να πει στον Νίκο, Νίκο, μου χρωστάς 3, 4, 5, 15 μηνιάτικα. Άσχετα αν δεν έχει έρθει ούτε μια χορηγία 3 χρόνια στον Άρη. Άσχετα αν ο Άρης, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, επί 3 χρόνια, ενώ χρυσοπλήρωνε λοιπόν το διευθυντή marketing και χρυσοπλήρωνε όλους αυτούς, δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα. Αλλά και αυτά όταν τα λέγαμε, κακοί ήμασταν. Καταλαβες. Αυτό είναι. Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να ηρωποιούμε κανέναν. Και πρέπει φυσικά να αξιολογούμε και να σεβόμαστε, και το έχω πάρα πολλές φορές, και τα λεφτά που έβαλε ο Λάσκαρης που πλέον έχει χάσει το σεβασμό μου με αυτά που κάνει, και τα λεφτά που έβαλε ο Καρυπίδης, και τα λεφτά που έβαλε οποιοδήποτε πέρασε τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα των ανθρώπων που βάζουν τα χρήματα, όσων βάζουν χρήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάνουν μετά λάθη, αν κάνουν εγκλήματα διοικητικά, θα πρέπει ακριβώς επειδή βάλαν λεφτά να μην ασκούμε κριτική. Αυτό λέω. Εντάξει, συμφωνούμε. Απλά, αν θες τη γνώμη μου, εγώ όταν για λογαριασμό μου ποδοσφαιριστή βρέθηκα στην αντίστοιχη θέση σε βάρος του Ηρακλή, ΑΕΠ, Οντίον κτλ.,
το συμβούλευσα και προς τιμήν του μ' άκουσε, να στραφούμε, να στραφεί κατά των νομίμων εκπροσώπων του τότε Ηρακλή, που του είχαν υπογράψει συμφωνητικό με αυτό γίνεται, και το, γίνεται και το προβλέπει και ο νόμος. Όμως όλοι ξέρουμε, δηλαδή, Σπύρο. Δεν τελειώνει την ομάδα για κάποιον που σου δώσε λεφτά γιατί θεώρησε ότι επειδή... Τώρα μην λέμε ονόματα, καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω, θα σου πω όμως το εξής. Ελάχιστοι είναι, ελάχιστοι είναι αυτοί που θα κάνουν αυτό. Και επίσης όλοι ξέρουν ότι αν πάνε και πιέσουν τον Άρη, τον Ηρακλή, τον οποιοδήποτε, τον οποιοδήποτε σύλλογο και με, ειδικά στο ποδόσφαιρο με τους κανονισμούς που υπάρχουν, θα τα πάρουν τα λεφτά. Άμα πας να τα πάρεις από τον Νίκη Παπαθανασάκη, άντε τράβα πάρτα. Άντε βρες τα πάρτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γράψε στο χιόνι. Όχι, αναφέρομαι εγώ. Παράδειγμα έφερα. Από το Ζαχουδάνι. Από το Ζαχουδάνι. Από το Ζαχουδάνι. Από την ΠΑΕ Άρης θα μπορούσε κάποιος να πάρει τα λεφτά από το Ζαχουδάνι. Και καλά, προφανώς από την ΠΑΕ Άρης. Μα γι' αυτό στρέφονται. Για να του επιδώσω την αγωγή της ΠΑΕ Άρης και να έχουμε στον ισολογισμό, γιατί μόνο εκεί χρησιμοποιήθηκε τελικά. Έφτασε ένα τουλάχιστον του FBI. Τι συζητάμε τώρα. Πλήρωσε 500 δολάρια για να γίνει μια επίδοση. Στην Καλιφόρνια το βρήκατε, έχει ένα ράντζο τώρα και βγάζει κάτι κρασιά. Στο όνομα του, στην υγειά του Άρη. Ναι, θα κατάσχουμε την οποία. Διαστρέφωση. Πρέπει να σεβόμαστε και την ιστορία κάποιων ομάδων. Δηλαδή, καταντήσαμε στη Super League σε λίγο και στην Α1 του μπάσκετ να παίζουν χωριά και κομμοπόλειες, γιατί ακριβώς όλοι σκυλεύουν επιπτωμάτων όταν κάποιοι άνθρωποι παίρνουν στο λαιμό τους κάποιες ομάδες. Μην γίνει και ο Άρης. Εντάξει, έχουμε το παράδειγμα του Ηρακλή. Μην γίνει και ο Άρης εκεί. Σήμερα έγινε μια πρώτη κίνηση συσπήρωσης, σε συνέχεια της σύσκεψης της Τρίτης. Θα βάλω και τη Γενική Συνέλευση που διεκόπη για να συνεχιστεί. Ας μαζευτούμε οι Αριανοί, ας σταματήσουμε να βάζουμε το εγώ πάνω από το εμείς. Και εν διάστερη τόση θα βρεθεί και κάποιος ακόμα σαν τον κύριο Θανάση. Και σε κάθε περίπτωση, αν συγκροτηθούν δύο-τρεις άνθρωποι εγνωσμένης εμπιστοσύνης και κύρους, πιθανόν να προσεγγιθεί και κάποιος επενδυτής. Δεν είναι μακριά η Ευρωλίγα για τον Άρη. Ο Λάσκας, αν καταφέρνε στον χρόνο της παντοδυναμίας του να πείσει τον Πρωτομέο να βγούμε στην Ευρωλίγα, θα ήταν άλλη τύχη του Άρη. Προφανώς και δεν τον ενδιαφέρει ούτε αυτό. Εκεί καταλήγω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έπαιρνε τον Γκάλι να πάει μαζί του μέσα στον Πρωτομέο και ο Πρωτομέο να του λέει όχι, δεν θέλω ομάδα από την Ελλάδα, θέλω την Μπάμπερκ από τη Γερμανία, ένα μικρό χωριό της Γερμανίας. Αποδείχθηκε τι ήθελε να κάνει και με τον Γκάλι και με τα ρούχα και με όλα αυτά. Ας μην την ανοίξω και αυτή την κουβέντα. Θα πάρει ο Χρήστος. Όχι, εγώ μην την ανοίξω, θα πάρει ο Χρήστος Σαμαράς και δικαιολογημένα θα κάνει παρέμβαση και θα πει και θα μιλάει δύο μέρες μετά ο Χρήστος που το ξέρει καλά το θέμα του Νίκου. Λέω απλά ότι μια εκμετάλλευση του κεφαλαίου Λάσκαρη από τον Γκάλι, του κεφαλαίου Γκάλι από τον Λάσκαρη στην Ευρωλίγα ήταν εγκληματική. Ήταν το momentum τέτοιο που ο Άρης έμπαινε σε άλλα. Η ΑΕΚ δεν είχε μεγαλώσει όσο μεγάλο τώρα οικονομικά και ως μέγεθος, ήταν ευκαιρία να μπούμε στην Ευρωλίγα και θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα για όλους. Και για τον Λάσκαρη και για τον Άρη. Να σε ευχαριστήσουμε, να ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να σας απασχολήσουμε για παρόμοια θέματα, ότι ή μάλλον να σας απασχολήσουμε αλλά για να πάμε σε άλλα δεδομένα. Σε θετικές καταλήξεις, σε οριστική διαγραφή τέτοιων καταστάσεων. Και εγώ αυτό το οποίο ελπίζω είναι επενδυτής. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει οριστική λύση. Όλα τα υπόλοιπα θα μας πηγαίνουν και θα μας κρατάνε ζωντανούς μέχρι να έρθει ο επενδυτής. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Καλά. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από το δικαστικό μέτωπο για μια ακόμη φορά, τουλάχιστον για ένα μήνα ηρεμεί ο Άρης σε αυτό το κομμάτι, αλλά ηρεμεί, του δίνεται ο χρόνος να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα φυσικά και το σημαντικότερο το ζητούμενο, παιδιά, είναι να περάσει την επόμενη μέρα στην εποχή μετά Λάσκαρη πλέον με τον ένα ή β' τρόπο. Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μαχαιριά στο κορμί, το ταλαιπωρημένο κορμί του μπασκετικού Άρη. Αργήσαμε πάρα πολύ, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Την κάναμε γενική, ναι. Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στην ΚΑΕ. Θα πάμε να κάνουμε το διάλογο. Το να είσαι στο στούντιο και να μυρίζει τσίκνα, πραγματικά με ξεπερνάει. Είναι όλη η πόλη μια τσίκνα στην κυριολεξία. Ανοίγει τον εξαρισμό και σου έρχεται όλοι μέσα στο στούντιο. Απίστευτο πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Λες και οι Έλληνες ψάχνουν αφορμή για να φάμε κρεατικά δηλαδή. Σήμερα δεν τρώμε, δεν τρώμε τις άλλες μέρες. Δεν τρώμε, ναι, δεν τρώμε καθόλου. Τίποτα, τίποτα. Μια παραπάνω. Ναι, μια παραπάνω, μια ακόμη. Λοιπόν,
Η ειδοποιώς διαφορά του Άρη με τους άλλους είναι η αγάπη για την ομάδα στα δύσκολα, λέει ο 506. Αλλιώς θα ήμασταν ΠΑΟΚ. Ήταν όντως γκέλα η ακύρωση συνέντευξης τύπου. Ίσως δεν είχαν κάτι συγκεκριμένο να κοινοποιήσουν. Δεν σημαίνει όμως αναστολή των διεργασιών. Όχι βέβαια. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά το πλάνο του κυρίου Παπαδόπουλου ή την εμπλοκή του με τον όποιο τρόπο αποφασίσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Απλά από τη στιγμή που λες ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, καλό θα είναι να το κάνεις. Ή αν δεν έχεις σκοπό να γίνει κάτι τέτοιο, μην το προαναγγέλεις. Σωστά. Γιατί είναι άλλο να λες ότι θα γίνει και να το ακυρώνεις την ίδια μέρα. Και είναι άλλο να λες, θα έρθει, τον καλωσορίσαν πάρα πολύ ωραία, οι φωτογραφίες, οι κάκια, δεν θα λέγει κανένας, δεν θα μιλούσαμε τώρα για συνεντεύξεις. Η προαναγγελία αυτής της συνέντευξης είναι που έβαλε το όλους μας να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά για να πούμε το γιατί. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα σε ένα πρόεδρο. Αλλά και πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Πέτρο Πασαλή. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι ανέλαβε, διοίκηση, τι. Ναι. Ναι, αναλαμβάνεις. Είδεση τώρα, βόμβα, σοκ. Καλά ρε Χρήσανε, πλάκα μας. Όχι, μήπως θες να αναλάβεις τον Άρη, αυτό λέω. Άμα έχουν αναλάβει άλλοι και άλλοι που δεν είχαν ιδέα από ποδόσφαιρο, τουλάχιστον είναι όντως από μπάλα. Εδεσαϊκός. Κοίταξε. Πέτρο, ποτέ μιλες ποτέ, μάθε τώρα και τα κατατόπια λίγο. Δεν ξέρω αν ξέρεις, επειδή εμένα η γιαγιά μου συγχωρεμένη είναι από νομό Πέλης, από την Καλή εκεί. Από το χωριό, οπότε Νίκη Καλής, ναι. Έτσι, από την Νίκη Καλής και τα λοιπά. Έχω μια φλέβα σιγά, δηλαδή. Έχω φλέβα εκεί, φλέβα. Έχω βένει στον νόμο, Πέλης, okay. Ναι. Όχι, ρε, ξέρετε, το δέχομαι. Για όσους δεν ξέρετε, ο Πέτρος ο Πασαλής είναι εδώ και λίγους μήνες πρόεδρος του Εδεσαϊκού, μια ιστορική ομάδα που έχει βγάλει και πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, από ένα νέο μετερίζει. Σας είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, τώρα που περνάει και ο καιρός, πώς είναι εύκολα, δύσκολα, σου πάει, δεν σου πάει? Δύσκολα είναι. Δύσκολα. Είναι δύσκολα, εντάξει. Είναι γάμα το εθνική. Οικονομικό... Είναι γάμα εθνική. Ναι, το οικονομικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Η γάμα εθνική είναι μια κατηγορία που λειτουργεί με ερασιτεχνικά, αλλά υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που έχεις απαιτήσει να κάνουν 5 προπονήσεις σε έναν αγώνα. Πρέπει να έχουν κάποια έσοδα. Υπάρχουν αρκετά έξοδα όσον αφορά το κομμάτι του να νιώσει ο ποδοσφαιριστής ότι είναι ποδοσφαιριστής. Mm. Εστιάζουμε πάρα πολύ πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Και από εκεί και πέρα είναι δύσκολο. Να έχει τα βασικά, ένας ποδοσφαιριστής. Να τρώει. Κοίταξε, τα βασικά, όχι, κοίτα, πέρα από αυτό. Πρέπει να έχει, υπάρχει φροντιστής, υπάρχει φυσιοθεραπευτής, υπάρχει γυμναστής, υπάρχει ο προπονητής φυσικά, υπάρχει ο προπονητής θερματοφυλάκων. Προσπαθούμε να παρέχουμε στα παιδιά καλές συνθήκες για την κατηγορία. Μήπως και μπορέσει κάποιο από αυτά τα παιδιά να κάνει το επόμενο βήμα και να σταδιοδρομήσει σε υψηλότερες κατηγορίες. Mm-hmm. Τα λέγαμε και όταν κλείναμε το ραντεβού, θα τα πούμε τώρα και στον αέρα. Μαθαίνουμε πάντως ότι έχετε, εντάξει, ότι έχεις μάτι γιατί είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο χρόνια, αυτό δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, ότι έχεις 2-3 νεαρούς στην ομάδα του Εδεσαϊκού που το έχουν, που λέμε, έχουν θέμα και προοπτική. Θεωρώ ότι έχουμε ποδοσφαιριστές με ποιότητα και το ζητούμενο για μας είναι αυτό, να έρθει η εξέλιξη της ομάδας μέσα από την εξέλιξη των παιχτών. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, θέλει χρόνο, αλλά αποτελεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο ύψυχο δυναμικό μας 5 ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2000, εκ των οποίων οι 3 αγωνίζονται αρκετές φορές σαν βασική, δύο είναι βασική αντικατάσταση και ο τρίτος έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και περιμένουμε σιγά σιγά να ενταχθούν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Φυσικά χρειάζονται και πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί είναι που θα στηρίξουν τους νεαρούς όταν στραβώσει κάτι. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό μείγμα ποδοσφαιριστών νεαρών και έμπειρων και η πορεία μας μέχρι τη λήξη πρωταθλήματος πιστεύω να είναι τέτοια ώστε να μας δώσει άνετα την παραμονή μας στην κατηγορία. Και για να κάνουμε scouting θα πρέπει επιτέλους να γίνει και το φιλικό που το περιμένουμε από το καλοκαίρι με τον Εδεσαϊκό. Ναι, και εγώ το περιμένω από το καλοκαίρι. Ελπίζω στη λήξη της αγωνιστικής περίοδου να καταφέρει η ομάδα του Άρη, έχοντας κατακτήσει και το στόχο της ανόδου, να έρθει πάνω στην Έδεσα. Άσε, έχω πληροφορίες, εγώ μας φάγανε οι Σούρδοι στο συγκεκριμένο, να ξέρεις. Το λέω γιατί έχω στο γενικό περιβάλλον εκεί από την περιοχή, γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Έγινε misunderstanding από ό,τι κατάλαβα εκεί. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε το καλοκαίρι με τον Άρη Super League για να έχεις περισσότερα έσοδα. Θα έρθουμε στην Έδεσα εκεί. Ακριβώς. Μια χαρά. Δεν προγραμματίσαμε και τα φιλικά μας. Είμαστε τρεις. Ναι. Παράλληλα, παρακολουθείς φυσικά ποδόσφαιρο εννοείται και φουτμπολί και το Άρης είναι και τα περισσότερα παιχνίδια του τηλεοπτικά. Τι εικόνα έχεις σχάτως από τον Άρη?
Ο Άρης ξεκίνησε αρκετά καλά το πρωτάθλημα, έπαιρνε αποτελέσματα μέσα σε δύσκολες έδρες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει ότι δυσκολεύεται λίγο στο να στείλει την μπάλα στα αδίφια. Ναι. Από τη μία είναι φυσιολογικό, γιατί ο βαθμός δυσκολίας όσο πηγαίνουμε προς την λήξη του πρώτου γύρου μπορεί να μεγαλώνει για τις ομάδες, να βρίσκονται κάποιες στο αποκορύφωμά τους. Θεωρώ όμως ότι τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Άρης εύκολα, δύσκολα, θέλω να πιστεύω εύκολα, θα καταφέρει να πάρει αυτό που είναι το ζητούμενο, την άνοδο στην επόμενη κατηγορία και που είναι και η φυσική του θέση. Δηλαδή αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά που βλέπεις σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πέρσι ο Άρης ενώ είχε ποιοτικό ρόστερ, είχε καλούς παίκτες, είχε ποιότητα αρκετή. Εντάξει, δεν δυσκολευόταν τόσο πολύ να βάλει την μπάλα στα δίκτυα όπως φέτος. Πολλά παιχνίδια όμως δεν τα κέρδιζε. Κερδίζει τα παιχνίδια, έχει μια πολύ καλή αμυντική διάταξη και εκεί νομίζω ότι φαίνεται και η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, γιατί ναι, δεν μπορεί μια ομάδα μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο το να επιτεθείς, θέλει να έχεις πολύ ταλέντο και ποιότητα. Το να αμυνθείς σωστά, να υπάρχει μια καλή αμυντική συμπεριφορά από το σύνολο των ποδοσφαιριστών, όχι μόνο από την αμυντική τετράδα, γιατί αν να ξεκινάει από το center for. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Άρης διαθέτει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Σίγουρα είναι μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα του ρόστερ. Ο Άρης μπορούμε να πούμε ότι πέρσι διέθετε περισσότερους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά τη φετινή αγωνιστική περίοδο διαθέτει περισσότερους ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν την κατηγορία και που ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό στη δεύτερη εθνική. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Το να ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό σε όποια κατηγορία και αν βρίσκεσαι. Ναι. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το πούμε, και εσύ το έχει βιώσει ως ποδοσφαιριστής, παίζοντας κυρίως και στον Ολυμπιακό βέβαια πολλά χρόνια, ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό να είναι από την αρχή πρώτη. Και ο Άρης είναι φέτος από την αρχή, από την πρώτη αγωνιστική πρώτος στη βαθμολογία. Είναι πολύ δύσκολο να κυνηγάς. Όταν κυνηγάς έχεις πολύ μεγαλύτερο άγχος, πολύ μεγαλύτερη πίεση. Ο Άρης είναι μια ομάδα που από μόνη της έχει πίεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι εκπροσωπεί ο σύλλογος. Ο σύλλογος έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Η ποδοσφαιρική ομάδα βρέθηκε σε χαμηλές κατηγορίες. Αυτό όμως δεν αναιρεί την δυναμική που έχει ο σύλλογος και δυναμική την οποία δίνει ο κόσμος. Είναι πολύ θετικό το ότι ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να πηγαίνει στο γήπεδο. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε, και αυτό δεν είναι μόνο για τους φιλάθλους του Άρη, αλλά θεωρώ ότι είναι για όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων, ότι οι ομάδες ποδοσφαιρικές αντιπροσωπούν όλες κάτι, από κάπου έχουν ξεκινήσει. Όταν υποστηρίζουμε μια ομάδα, θα πρέπει την ομάδα να την υποστηρίζουμε και όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εκεί είναι που σαν ποδοσφαιριστής, όταν αγωνιζόμουν, ήθελα περισσότερο την υποστήριξη του κόσμου. Όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, όλοι ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση. Όταν στραβώνει το πράγμα, εκεί χρειάζεται η στήριξη. Ναι. Και η στήριξη χωρίς τη γιούχα σε μια κακή πάσα ή σε μια λάθος έντρα ή στο πρώτο λάθος που θα κάνει ο παίκτης. Είναι, γιατί αυτό και αν δεν το έχουμε δει στο Κλεάνθης Μικελίδη, στο Χάρη Λάο παλιότερα. Η αγανάκτηση του κόσμου ορισμένες φορές ίσως δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα. Και το μόνο που κάνεις είναι να δημιουργείς άσχημες συνθήκες για αυτούς που αγωνίζονται για να υπερασπιστούν το έμβλημα του συλλόγου. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, άσχετα από το συμβόλαιο που έχει, υπερασπίζεται την ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Με το να γιουχάρισε να πέφτει δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα. Μπορεί να υπάρχει αγανάκτηση, μπορεί να υπάρχει θυμός, μπορεί να υπάρχει οργή αρκετές φορές, αλλά καλό θα είναι αυτά τα συναισθήματα να βγαίνουν στην άκρη. Γιατί πάνω απ' όλα για όλες τις ομάδες είναι ο σύλλογος από τον οποίο προέρχεται. Παρακολουθώντας έτσι τα πράγματα, βλέπεις ότι πάμε σε μια κούρσα τριών ομάδων για δύο θέσεις, δηλαδή Άρης, Παναχαϊκή και Όφη? Πιθανότατα αυτό είναι. Νομίζω ότι ο Άρης θα αποσπαστεί από τους υπόλοιπους θέλω να ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα, και από εκεί και πέρα η Παναχαϊκή με τον Όφη και ίσως με τη Δράμα και τα Τρίκαλα, και βρίσκονται λίγο μακριά στη βαθμολογία. Όταν αλλά τα Τρίκαλα Πέτρο τώρα χάνουν 3-0 από το Κισαμικό, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν βλέψει για κάτι παραπάνω. Μπορεί να χάνουν τα Τρίκαλα 3-0 από το Κισαμικό, αλλά αν δεις τις μεταγραφές που κάνανε κατά την περίοδο του Ιανουαρίου και έχοντας μπροστά αρκετά παιχνίδια, έχουν μια πολύ καλή επιθετική γραμμή. Ανοίγεις άλλη κουβέντα όμως τώρα. Το γεγονός ότι μια ομάδα
Και αυτό το ξέρεις καλά, γιατί πλέον και εσύ το καλοκαίρι έστησες ομάδα για να παίξεις το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον Εδεσαϊκό από ένα άλλο πόστο. Είναι θεμητό ή μάλλον είναι η σωστή ποδοσφαιρική λογική να αλλάζεις διαρκώς και μεσούς περιόδου να κάνεις τόσες πολλές προσθήκες? Μπορείς να κάνεις έτσι ομάδα? Αν δεν κάνω λάθος, οι προσθήκες που έκανε ήταν ο Σαχινίδης και ο Ντουλούλου όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι και κυρίως αυτούς οι δύο αναφέρομαι. Και ο Μιλοσάβλιεφ. Ναι, τρεις ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι στο όριο. Δύο με τρεις κινήσεις μπορούν να γίνουν τον Δεκέμβριο, ο οποίος θα σε βοηθήσει ουσιαστικά. Όχι παραπάνω. Και άλλο πήρε. Πήρε και το, πήγαινε... πώς το λένε, το στόπερ, πώς το λένε το στόπερ, το βραζιλιάνο. Που ήταν στον Ολυμπιακό το παλιά. Λεάντρο. Και το Λεάντρο πήρε. Πήρε αρκετούς. Ναι, εγώ σου λέω, νομίζω ότι δύο έως τρεις προσθήκες μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά εδώ πέρα τώρα προκύπτει και το μεγάλο το ερωτηματικό που έχει να κάνει με το πώς στήθηκε το πρωτάθλημα, οι αγωνιστικές. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Άρα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ίσως αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα μπορέσουν σιγά σιγά να ενσωματωθούν στην ομάδα. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα πρωτάθλημα που έχει 7, 8, 9 αγωνιστικές, αλλά και πάλι νομίζω ότι πάνω από τρεις προσθήκες κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου δεν μπορούν να απορροφηθούν. Και Μάκο, μου λέει εδώ ένας. Και το Μάκο. Ναι, είναι αρκετές προσθήκες. Αλλά δεν υπάρχουν τα τρίκαλα. Είναι 19 ακόμα. Αν βγάλουμε το. Ναι. Όχι, συγγνώμη, 18. 18. Αν βγάλω το Αχαρναϊκού δηλαδή το ένα το μάτς. Δεν υπάρχουν τα τρίκαλα και η Δράμα να έχουν μία δυναμική σαν ομάδες, γιατί έχουν περάσει. Ειδικά η Δράμα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τα τρίκαλα. Έχουν περάσει από την πρώτη εθνική κατηγορία και ίσως βάλουν δύσκολα είτε στην Παναχαϊκή είτε στον Όφη. 10 βαθμούς είναι Άρης... η δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Και τα Τρίκαλα και η Δόξα είναι 10 βαθμούς από την Παναχαϊκή, 9 από τον Όφη, 15 από τον Άρη. Ναι. Σας είπα και πιο πριν. Θεωρώ ότι ο Άρης θα μπορέσει να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία. Οι Παναχαϊκοί με τον Όφη έχουν το πρώτο λόγο και αν πούμε ότι κάποιες άλλες ομάδες θα μπορέσουν να κυνηγήσουν, αυτές θεωρώ ότι θα είναι η Δράμα και τα Τρίκαλα. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω καλό για τον Άρη η Δράμα και τα Τρίκαλα να είναι στο παιχνίδι, γιατί ακριβώς θα τον βοηθήσουν να έχουν όλοι απώλειες. Και όταν είσαι 15 βαθμούς μπροστά, φυσιολογικό είναι ότι μάλλον δεν θα προλάβουν εσένα, αλλά θα προλάβουν κάποιον άλλον. Μα όχι, δεν μπορούν να προλάβουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά των 15 βαθμών για να καλυφθούν, γιατί υπάρχουν και άλλοι δύο τους οποίους πρέπει να προσπεράσουν. Ο Άρης έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Γκρίνια μπορεί να υπάρχει από κάποιους για την ποιότητα του ποδοσφαίρου την οποία παίζει η ομάδα, αλλά το ζητούμενο δεν είναι η ποιότητα. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει, να το καταλάβουν όλοι. Φέτος ο Άρης πρέπει να είναι η τελευταία του χρονιά στην δεύτερη εθνική κατηγορία, να επιστρέψει στο ανώτερο πρωτάθλημα και σιγά σιγά να μπορέσει να χτίσει κάτι το οποίο θα βασίζεται σε στερές βάσεις. Θα ήταν, Πέτρο, ιδανικό για τον Άρη να αποσπαστεί, όπως μας είπες, όσο το δυνατό πιο σύντομα και να ξεμπερδέψει, να στείλει το μήνυμα ότι μην ασχολείστε, ψάξτε για τη δεύτερη θέση. Και για ένα άλλο λόγο, και αυτό το ξέρεις και εσύ καλά, για να μπορέσει να έχει το χρόνο στη διάθεσή του για να προετοιμαστεί για τη Super League. Γιατί έτσι όπως είναι το ρόστερ δομημένο, κακά τα ψέματα, θα πάμε σε εκβάθρων αλλαγές το καλοκαίρι με το καλό. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μυροφορίδης έχει δείξει, αν θεωρήσουμε ότι ο κύριος Μυροφορίδης για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας φέτος σαν τεχνικό διευθυντής. Το 90% ναι. Ναι, έχει δείξει ο κύριος Μυροφορίδης ότι και από το πέρασμά του από τον Ηρακλή το προηγούμενο γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο πραγματικά μπορείς να τον εμπιστευτείς για να δημιουργήσει μια ομάδα που θα έχει μια καλή αγωνιστική παρουσία. Η χρονιά του Ηρακλή με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο στο πάγκο του Ηρακλή και τον κύριο Μυροφορίδη σαν τεχνικό διευθυντή, ο Ηρακλής χωρίς να έχει τα μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών, αλλά βασιζόμενος σε Έλληνες ποδοσφαιριστές, είχε παρουσιάσει ένα πολύ συγκροτημένο σύνολο. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην συμβεί αυτό και στον Άρη. Μάλιστα. Να, θα το δούμε αυτό βέβαια προσεχώς. Εμείς την ανεβάσαμε την ομάδα και όλες μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Είναι αυτό που θέλουμε, ξέρεις, είναι αυτό που θες. σωστά. Και για να κλείσουμε, το ΣΑΚΟΣ είναι τέταρτος. Αλλά ξεκινήσατε πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, είχατε κάνει πολύ κακή εκκίνηση. Σε 7 πρώτες αγωνιστικές είχαμε πάρει 5 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, ο ένας γύρος της ανάκαμψης που είχαμε ήταν από τα παιχνίδια με τον Αλμοπό που μέσα στην Αρβέα χάσαμε 1-0 και χθες. Την Κυριακή μας πέρασε, φέραμε 0-0 μέσα στο γήπεδό μας.
πήραμε 27 πόντους μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός γύρου. Ναι. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ιερικό την Κυριακή. Όσο πηγαίνουμε προς τη λήξη πρωταθλήματος, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Είμαστε στην τέταρτη θέση βαθμολογίας, αλλά έχουμε 5 βαθμούς από την ομάδα η οποία υποβιβάζεται στην χαμηλότερη κατηγορία. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πάρουμε τους βαθμούς που απαιτούνται, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα σχετικά με την παραμονή μας στην κατηγορία, που ήταν ούτως ή άλλως και ο στόχος μας από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Να το ευχηθούμε όπως να ευχηθούμε να γίνει και αυτό το φιλικό. Τώρα θα γίνει προς το τέλος, όταν οι ομάδες θα είναι χαλαρές, θα γίνει το καλοκαίρι. Μπας, τόσο κάποια στιγμή να γίνει όμως. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή το φιλικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά από τον Πέτρο Πασαλή, ο οποίος είναι πρόεδρος πλέον μιας ιστορικής ομάδας του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, που δεν είναι η δυτική της μάχη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι έχουμε, δεκάδα για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος, ΠΑΟΚ τον επαναληπτικό. Πάμε στο Γρηγόρη Ατρίδη σε πολύ λίγο στην Αθήνα για να μας δώσει ενδεκάδες από το μάτς που ξεκινάει στις 7.30. Ακούστε ζωντανά φυσικά εδώ, περιγραφή από τον Λίμπερο. Πάμε τώρα στο Γρηγόρη για να μας δώσει ενδεκάδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Λοιπόν, έχουμε τις ενδεκάδες εδώ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Να θυμίσουμε ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης. Ο ΠΑΟΚ έχει προηγηθεί πρώτη αναμέτρηση με 2-0 στην Τούμπα και ουσιαστικά θέλει να περασπιστεί αυτό το σκορ για να περάσει στους 4. Ο γηπεδούς Ατρόμητος έχει τον Μίρκο Βιτσκάρα από τα δοκάρια. Ο Κυβρακίδης είναι στα δεξιά στην άμυνα. Καρασαλίδης και Ρισβάνης είναι ο ίδιος στόπερ. Ο Σάκητς είναι αριστερό μπακ. Στη μεσαία γραμμή αγωνίζονται ο Νάτσος μαζί με τον Μπουζούλαζιτς. Μπρούνο και την κοινή είναι οι δύο παίκτες που θα παίξουν στις πλευρές, το 4-4-1-1 του Ατρομήτου. Και πίσω από τον προθυμένο Ντάουντα θα έχει λίγο πιο ελεύθερο ρόλο ο Ούμπιντες. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους είναι ο Στρούγκης, ο Λαζαρίδης, ο Κυριακίδης, ο Βασιλακάκης, ο Μάτσον και ο Γοτσόπουλος. Ενώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Αζεβέδο κάνει τον ντεμπούτο του με τη βαλέτα του κεφάλου. Είναι η πρώτη φορά. Ντεμπούτο ουσιαστικά σε ενδεκάδα. Είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει ο Βασιλιάς από τότε που ήρθε. Βαρέλα και Μαλεζά είναι δύο στόπερ. Ο Μάτος είναι δεξιά στην άμυνα. Κάνιας και Σάχοβι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Πέλκας έχει ρόλο επιτελικού. Μάκ και Λιμιώση δύο εξτρέμ. Και ο Κουλούς είναι στην κορυφή. Σιαμπάνης, Κρέσπο, Βιερίνια, Μπίσβαρ, Μουλέν, Κάμπος και Μαουρίσιο είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει ο Λουτσέσκου στον πάγκο. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Αργότερα και πάλι φυσικά θα έχουμε σύνδεση με την Αθήνα. Καλή συνέχεια. Αυτό από τον Γρηγόρη Ατρίδη, τον ακούσατε να μας λέει τις ενδεκάδες, να και ο Κοτσόπουλος, μας που σου έλεγα για τον επιθετικό της Νάουσας που είναι στη 18 του Ατρομήτου. Ναι. Τους παίκτους έχεις κάπου τη μύτη σου και τους αφήνεις και πηγαίνουν σε αθηναϊκές ομάδες. Άντε, εμείς τους έχουμε. Μόνος μου τα ακούω. Εσένα φεύγουνε. Οι άλλοι που διαφημίζουν και ότι έχουν και λεφτά και τα υπόλοιπα. Ο Κοτσόπουλος πάντως τον είχες πει το καλοκαίρι. Εντάξει, είχες πλεονέκτημα όμως, φίλε. Είχες πάει προετοιμασία εκεί και τα ήξερες τα μέρη. Ναι. Γι' αυτό. Βέβαια. Παίζουν και αυτό το ρόλο τους. Τι παίζει αυτός, επιθετικός. Ναι. Αυτός που είχε πάει και είχε δοκιμαστεί και στη δεύτερη ομάδα της Ντόρτμουντ πρόσφατα. Μάλιστα. Και τελικά κατέληξε στον Άντρο. Το δούμε σε κάνα δύο χρόνια με 5 εκατομμύρια ευρώ να πηγαίνει πουθενά. Μακάρι το παιδί να έχει εξέλιξη και να προοδεύσει και να πάει και να παίξει και στο εξωτερικό. Του ευχόμαστε ολόψυχα, είναι 20 χρονών. Εμείς θα πουλήσουμε 4 εκατομμύρια τον Μπαστακό. 4, για να θα πάρει και 30%. Να πάρει και 30% ατρόμητος, να βοηθήσουμε. Λοιπόν, Μπαστακέ, για να σε πουλήσουμε 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, βάλα καμιά 15 γκολ. Άρχισε να βάζεις από το Σάββατο. Ναι, πρέπει να αργήσει λογαριασμό. Έβλεπα τώρα, όσο μιλούσαμε και με τον Πέτρο, τα στατιστικά, ας πούμε. Έχουμε τριπλάσιους βαθμούς από τον Πανσεραϊκό. 39-13 είμαστε. Αυτό δεν λέει και τίποτα στο ποδόσφαιρο πολλές φορές. Επίσης, ο Πανσεραϊκός έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα. Είναι μια άλλη ομάδα όμως, όπως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Έχει κάνει πάρα πολλές προσθήκες. Έχει άλλο προπονητή. Και είναι το παιχνίδι αυτό του Σαββάτου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι η εκκίνηση ενός πολύ δύσκολου προγράμματος για τον Πανσεραϊκό. Ας πάρει ένα δύσκολο παιχνίδι. Η εκκίνηση ήταν με την Παναχάκη. Ναι, και συνεχίζεται. Ναι. Έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Είναι ένα ματς πρόκληση για τον Πανσεραϊκό, παιδιά, για να σωθούν. Είναι ματς το οποίο θεωρητικά δεν είχαν προσδοκίες για κάτι παραπάνω ίσως από ένα χ. Και τώρα θα πάρει. Όχι ότι νομίζω ότι μπορεί να κάνουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή το δεν πολύ να πάρουν κανένα χ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί κάτι μπήκα σήμερα και διάβασα ότι αλλάζει και ο καιρός από το Σάββατο και βροχές και χιόνια και δεν ξέρω εγώ. Χιόνια. Στις Σέρες. Νέο, δεν ξέρω στις Σέρες συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα στη χώρα αλλάζει ο καιρός. Κάνει γύρισμα.
Γιατί τώρα σήμερα είχαμε 15 βαθμούς πάλι. Ναι. Μην είναι τίποτα βούρκο στο γήπεδο αυτό. Γι' αυτό το λέω, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί κάτι διαβάσαμε σήμερα ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες προσεχώς στις επόμενες αγωνιστικές στο γήπεδο του Πανσεραϊκού για τον Χλωτάπητα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα του συναντήσει η ομάδα του Χλωτάπητα το Σάββατο. Η ομάδα η οποία θα ολοκληρώσει αύριο, θα βγει και η αποστολή, την προετοιμασία της, θα βγει και η αποστολή που θα ταξιδέψει για τις Σέρες αύριο, θα διαμείνει εκεί στο ξενοδοχείο, θα παίξει το παιχνίδι της το Σάββατο μεσημέρι και μετά θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να πιστεύουμε με τους τρεις βαθμούς της νίκης για να προετοιμαστεί για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου που ο Άρης υποδέχεται την Καρδίτσα στο Κλεάνθης Βικελίδης χωρίς προβλήματα όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα όλοι οι παίκτες στη διάθεση του Δημήτρη Σπανού. Λογικά δεν βλέπω και συγκλονιστικές αλλαγές, δεν υπάρχει λόγος. Πετυχημένη συνταγή δεν αλλάζει. Ήθιστε να λέμε. Τώρα, αν γίνει μία αλλαγή, αυτή ενδεχομένως να αφορά τη θέση 10, εκεί προβληματίζεται λίγο ο προπονητής και θα αποφασίσει τελευταία στιγμή ποιον θα χρησιμοποιήσει. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι νομίζω θα είναι οι ίδιοι που αγωνίστηκαν και με τη Σπάρτη. 13 βαθμούς και βροχές αναπεριόδους στα Σέρας το Σάββατο. Πώς? 13 βαθμούς. Θερμοκρασία καλή είναι. Κάτσε να δω κάτι ακριβώς με την ώρα. Τι είναι, 3 η ώρα το μάτς, δεν είναι. Παρασκευή, όχι Παρασκευή, ρε παιδιά. Σάββατο θέλουμε εμείς. Κάτσε το βρω. Στα Σέρας. Με βροχές δίνει. Αλλά η πρόβλεψη δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η πρόβλεψη το είναι και η πραγματικότητα. Αλλά Σάββατο. Κάτσε να το πάω ακριβώς. Ανά ώρα. Μου 4 το πρωί θα βρέχει. Εδώ, 11, 3. 3. Βροχοπτώσεις. 60%. Α, όχι. Δύο έχει ανά μία ώρα μία θα βρέχει, μία θα έχει συννεφιά σύμφωνα με την πρόγνωση. Κατά την διάρκεια του μάτς, 3 η ώρα δείχνει βροχή, 4 η ώρα δείχνει ότι δεν θα έχει βροχή. Άρα μπορεί να βρέξει λίγο, ό,τι πρέπει για να γίνει... Κλουτσοπατινάδο. Ναι, και μετά να σταματήσει. Μπορεί και να μην βρέξει όμως. Εντάξει, οι 12 βαθμοί που δίνει τη 3 η ώρα νομίζω είναι μια χαρά για ποδόσφαιρο. Είναι μια χαρά. Ωραία, αυτά και με το δελτίο καιρού. Mm-hmm. Αύριο θα έχουμε και περισσότερα προγνωστικά φαινόμενα και θα σας μεταφέρουμε μια πιο έτσι κοντινή στο παιχνίδι πρόβλεψη. Ο Νίκος όμως Χοβίτης είναι ήδη εδώ γιατί θα είναι αυτό στο στούντιο για να σας πάει σιγά σιγά στο όλα. Παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟ και εμείς θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Αύριο, λίγο μετά τις 5, πάλι εδώ για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.